Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εξέλιξε εδώ είναι σήμερα το ραντεβού μας. Καλή εβδομάδα. Είμαστε σε διαφορετικούς ρυθμούς σε σχέση με όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Και λέω σε διαφορετικούς ρυθμούς διότι στον κόσμο συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Και όταν μιλάμε για πόλεμο και σταματάνε όλα. Εμάς το θέμα σήμερα θα είναι η πανδημία και τρόπον την θα πούμε ότι βρισκόμαστε σε αποδρομή. Και βλέπετε, είμαι προσεκτικός στις κουβέντες μου. Για να μιλήσουν και οι πιο ειδικοί, το τι είναι σε αποδρομή, τι δεν είναι σε αποδρομή, θα μας τα πούνε οι πιο ειδικοί. Γι' αυτό και το πάνελ που έχουμε, αλλά και οι συνδέσεις που θα κάνουμε σε λίγη ώρα και οι δηλώσεις, είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι να ομιλούν, γιατί πια για όλα τα ζητήματα βλέπουμε ότι οι άπαντες έχουν γίνει ειδικοί. Να ξεκινήσω βέβαια εξ αριστερών με την κυρία της παρέας μας, την οποία την έβαλα ακριβώς και δίπλα μου, είναι η κυρία Κατερίνα Πετράκη. Και η Κατερίνα Πετράκη θα μας πει βέβαια ότι θα μας δώσει το σφιγμό των εργαζομένων. Διότι είναι η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων και μέλος του Γενικού Συμβούλιο και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα μας τα πει ίδια βέβαια το τι γίνεται, γιατί κλείνουμε δύο χρόνια έτσι από την πρώτη καραντίνα στην ουσία. Είναι ο Βαγγέλης ο Καμπορίδης, ο νευροχειρουργός, ο οποίος ως διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας και ως γιατρός σε αυτό το διάστημα θα μας δώσει το επιτελικό χαρακτήρα τον οποίο είχε. Ο Χάρης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος ως πνευμονολόγος και εντατικολόγος στην κλινική COVID ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης και δεν κόλλησε βέβαια COVID, όσο και αν ήταν μέσα στην πρώτη γραμμή και η Κατρίνα βέβαια δεν κόλλησε, συμπτωματικός πέρασε ο Βαγγέλης ο Καμπουρίδης. Ήταν μια μάχη περίεργη, θα μας τα πει ο ίδιος βέβαια και θα μας περιγράψει πολλά πράγματα. Και βέβαια ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Ντίνος Κλειτσιώτης, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα είχε το επιτελικό χαρακτήρα και θα μας πει σήμερα, νομίζω ότι πια μας δίνεται ευκαιρία, κύριε Κλειτσιώτη, να σας ρωτήσω αργότερα. Τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι φοβόμασταν και δεν μπήκαμε σε ένα πλάνο που είχατε β' ή γ' καταστροφής, αλλά τώρα πια που έχουν τελειώσει τα σενάρια είναι στο σιρτάρι σας και δεν πρόκειται ευτυχώς ποτέ να εφαρμοστούν, τουλάχιστον με COVID, γιατί δεν ξέρουμε στο μέλλον, είναι ευκαιρία να μας δώσετε και λίγο αυτό το διαφορετικό στίγμα αυτής της έκτακτης ανάγκης που για δύο χρόνια άλλαξε τη ζωή όλων. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη όμως τώρα, γιατί πρέπει να δούμε και τον σφιγμό τι λέγανε εκτός νοσοκομείου, δηλαδή αυτοί που δεν ήταν στην πρώτη γραμμή COVID, όμως ήταν οι ιδιωτικοί γιατροί, που έχουμε ξανασυζητήσει εδώ με τον καθηγητή, τον κύριο Ηρακλήτο Δετόπουλο, ο οποίος είναι επεμβατικός πνευμονολόγος. Είναι διευθυντής στην κλινική στο Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος στην Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος. Καλησπέρα από την Καβάλα, κύριε καθηγητά. Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα σε όλους τους φίλους στην παρέα σας, τους αξιότιμους φίλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας σήμερα. Καλησπέρα. Κύριε Τιτόπουλε, ξεκινάω με το ερώτημα. Είναι μια άσχημη επέτειο, δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε. Δύο χρόνια σήμερα κλείνουμε που ξεκινάει μια καραντίνα. Δύο χρόνια που κυριολεκτικά άλλαξαν τη ζωή όλων και δεν ξέρω κατά πόσο ήμασταν έτοιμοι για αυτή την κατάσταση την οποία ζήσαμε και ουσιαστικά τη βιώνουμε, τολμώ να πω, σε αποδρομή, λέω. Τολμώ. Ναι. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε πρώτα να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο είναι ότι όλων μας η σκέψη και η καρδιά αυτή την εποχή είναι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας που χάνουν τη ζωή τους. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο θέμα στην παγκόσμια επικαιρότητα και οι ευχές όλων είναι να τελειώσει αυτό το δράμα πολύ γρήγορα. Η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι πολύ κατώτερη από τις ανθρώπινες ζωές και όλοι πιστεύω ότι πρέπει να καταδικάζουμε κάθε τι που είναι ενάντια στην ανθρώπινη ζωή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι θέλω να συγχαρώ όλους τους συνομιλητές μου σήμερα, οι οποίοι είναι δημόσιοι λειτουργοί, ο κάθε ένας και η κάθε μία από τη θέση σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, πέρασε στην πρώτη γραμμή όλη αυτή τη διετία όλα τα κακά αυτής της πανδημίας, η οποία άλλαξε τη ζωή μας, άλλαξε την κοινωνία, τις συνήθειές μας. Χάσαμε φίλους, χάσαμε ανθρώπους καλούς και, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι
μας έδωσε μέσα από όλα αυτά και πίκρες, αλλά και άλλαξε πολύ τη φιλοσοφία μας πάνω σε πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει αυτό να το δούμε για την επόμενη μέρα. Η πανδημία στα δύο αυτά χρόνια έδειξε ένα πράγμα. Πρώτον, κυριάρχησε η άποψη πλέον ότι η πρόληψη σώζει, ότι τα εμβόλια, αυτά τα οποία είχαν, για τα οποία είχαν γίνει αγώνες εναντίον τους, για τα οποία υπήρξαν τόσες έτσι, τραγικές ιστορίες, που χάσαν άνθρωποι τη ζωή μας, που κατηγορηθήκαν τόσο πολύ άλλοι συνάδελφοι, τελικά έδειξαν ότι νίκησαν, ότι η ιστορία απέδειξε ότι ο σωστός εμβολιασμός σώζει, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε ακόμα υπόψη και να το κρατάμε σοβαρά και την εποχή αυτή που η πανδημία θεωρούμε ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί διότι είμαστε εμβολιασμένοι. Πρόσφατα, χθεσινή προχθεσινή δήλωση, φαίνεται ότι το 75 περίπου της 100 του πληθυσμού της Ελλάδος έχει εμβολιαστεί. Δεν φτάνει ακόμα. Πρέπει να εμβολιαστούν και άλλοι συνάνθρωποι μας, άλλοι συμπολίτε μας, ειδικά αυτά τα άτομα που είναι σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Και εμείς ακόμα, οι οποίοι είμαστε πλήρως καλυμμένοι, μπορούμε να κολλήσουμε τον κορονοϊό, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον το θα νοσούμε, όπως και ο Πρωθυπουργός μας σήμερα, νοσούμε με πολύ ήπια συμπτώματα, έτσι όπως είναι ενός κοινού κρυολογήματος, και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί έχουμε εμβολιαστεί. Και αν παίρνουμε μερικά μέτρα, είναι για να τα πάρουμε ακόμα για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί και ή βρίσκονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου και πρέπει να οφείλουμε να τους προστατεύσουμε. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει να εφησυχαστούμε, αλλά πιστεύω ότι η ιστορία αυτή είναι προς το τέλος της και σιγά σιγά θα δούμε πολύ καλύτερες μέρες. Πάνω στο δικό σας ο τομέας, η δική σας επιστήμη, το κομμάτι εννοώ της πνευμονολογίας και παράλληλα των επιδημιολόγων, ήταν αυτοί οι οποίοι σε αυτούς έπεσε το βάρος. Εδώ, ας πούμε, και ο Χάρης ο Τριανταφυλλίδης, ο συνάδελφος, ο οποίος είχε κάνει και τα διδακτορικό του γύρω από τις κορώνες. Γιατί η κορώνα δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα ξαφνικά το 2019 στην Κίνα. Όλοι γνωρίζουμε τι είναι η κορώνα και τα λοιπά ως, για τον ιό αυτόν. Θα έλεγα ότι μέχρι και σήμερα βλέπω ότι όλοι εσείς οι επιστήμονες είστε πολύ προσεκτικοί και στις διατυπώσεις και στα συμπεράσματα και για τα μελούμενα. Και το λέω με την έννοια, κύριε Τιτόπουλο, ότι ακόμα υπάρχει μια επιφυλακτικότητα σε πολλά πράγματα. Τι θα δούμε στο μέλλον, τι πρόκειται να γίνει, ποιες είναι οι συνέπειες, χρειάζεται τέταρτη δόση, δεν χρειάζεται, γιατί είχαμε θνησιμότητα μεγάλη, γιατί δεν είχαμε. Είναι, θέλω να πω, πολλά τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί για εσάς. Και είναι ένα κομμάτι που είμαστε στο δικό σας τον κλάδο περισσότερο. Ναι, έχετε δίκιο. Ξέρετε, όποιος καίγεται στο χυλό φυσά και το γιαούρτι, όπως λέει και η παροιμία. Στα δύο αυτά χρόνια, η ιατρική κοινότητα φάνηκε ότι ήταν στην αρχή σοκαρισμένη και ανέτοιμη να υποδεχθεί μια τέτοια έκταση πανδημίας. Έναν ιό ο οποίος ήταν τελείως άγνωστος, ο οποίος ήταν ανεξέλεκτος, ο οποίος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα φαίνεται να κυριάρξει στον πλανήτη, και παρόλο τα σύγχρονα μέσα τα σημερινά, δεν ζούσαμε στους προηγούμενους αιώνες, όπου υπήρχαν άλλες τέτοιες μεγέθους πανδημίες, φάνηκε απροετοίμαστη η ιατρική κοινωνία. Φαίνεται όμως ότι πολύ γρήγορα άρχισε να αναθεωρεί και βλέπετε ότι οι αρχικές δοξασίες, θα θυμηθείτε τις αρχικές θεωρίες περί τι είναι ο κορονοϊός, περί πώς αντιμετωπίζεται, θεωρίες με κολχική, θεωρίες με κορτιζόνη και ούτω καθεξής, και όλα αυτά τα πράγματα ήρθαν και αλλάζαν σιγά σιγά, και στο τέλος κατασταλάξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα τα οποία βοήθησαν την ιατρική αλλά και τους συνανθρώπους μας να αντιμετωπίσουν αυτή τη μάστιγα. Είναι λοιπόν επόμενο ότι οι θεωρίες αναθεωρήθηκαν πολλές φορές και γι' αυτό το λόγο είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Ελπίζω ότι διανύουμε μία τελευταία περίοδο με αυτή την ιστορία που λέγεται κορονοϊός,
Ας κρατήσουμε τα καλά αυτής της ιστορίας. Και τα καλά αυτής της ιστορίας είναι δύο πράγματα για μένα. Το πρώτο είναι ότι η γρήγορη ανακάλυψη των mRNA εμβολίων θα μας δώσει και άλλες εφαρμογές και σε άλλα νοσήματα, πολύ πιο γρήγορα εφόσον έγιναν οι μελέτες και αυτή η πρόοδος της επιστήμης σε αυτόν τον τομέα θα επιταχυνθεί και προς άλλες κατευθύνσεις στον ιατρικό τομέα. Βλέπε καρκίνο, βλέπε αυτοάνοσα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα δούμε τεράστιες επιτυχίες όσον αφορά τη θεραπεία ανιά των νοσημάτων και αυτό θα οφείλεται σε αυτό το πράγμα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να σημειώσω για να πάμε έτσι και λίγο πιο συντεχνιακά, πιο συνδικαλιστικά, είναι ότι η πανδημία του κορονοϊού έδειξε ένα πράγμα. Ότι μπορεί ο δημόσιος τομέας να ήταν στην πρώτη γραμμή, διότι έτσι επέβαλε ο νομοθέτης να είναι και ορθώς επέβαλε, αλλά η σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ήταν αυτή η οποία βοήθησε σε ένα μεγάλο βαθμό να σταματήσει, να οχυρωθεί η κοινωνία μας έναντι του κορονοϊού. Κάτι που σημαίνει ότι σε δύσκολες στιγμές κανένας δεν περισσεύει. Όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε και το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν στεγανά. Τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας έβαλε το χεράκι. Ο Ομιλών αυτά τα δύο χρόνια σαν γιατρός σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο νοσήλεσε πάρα πολλούς εκατοντάδες ασθενείς προσπαθώντας να ελαφρύνει τα δημόσια νοσοκομεία, non-COVID ασθενείς βέβαια, αλλά ασθενείς οι οποίες χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια από πλευράς της ειδικότητάς μου, όπως και οι άλλες ειδικότητες αφιλοκερδώς δώσαν τις υπηρεσίες τους και αυτό να πρέπει να το σημειώσουμε και είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της ιατρικής και της κοινωνίας μας γενικά. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω ερώτημα. Ο συνάδελφος, ο Χάρης, ο Τριανταφυλλίδης, θέλει κάτι να σχολιάσει. Καλησπέρα και από μένα. Με κάλυψε ο φίλος και συνάδελφος ο Ηρακλής Οδηθόπουλος, γιατί η ερώτησή μου ήταν ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πώς είδε τη σύμπραξη πάνω σε αυτά τα κρίσιμα και πάρα πολύ δύσκολα δεδομένα που δημιουργήθηκαν και κυριάρχησαν τα τελευταία δύο χρόνια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πώς αυτό το εισπράξαμε σαν κοινωνία συνολικά. Με κάλυψε απόλυτα η απάντηση και ήταν πάρα πολύ. Πάνω, κύριε Τόπουλε, οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν έχουν δημόσιο τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Μόνο με τον ιδιωτικό τομέα, μόνο με τους ιδιωτικούς γιατρούς, μόνο με τα ιδιωτικά νοσοκομεία, χωρίς να υπάρχει ίχνος από δημόσιο, γιατί εκεί είναι κάτι άγνωστο το δημόσιο νοσοκομείο. Και τα πήγανε μια χαρά, έτσι. Εντάξει, το βάρος της πανδημίας, εσύ είπες το δημόσιο και. Ναι, εγώ λέω για το πιο προηγμένο κράτος του κόσμου, δεν μιλάω για την Παναγία. Πάντως, να σημειώσουμε εδώ, φίλε Γιάννη, ότι τα πήγαμε αρκετά καλύτερα από πολλές προηγμένες. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τις ξεπεράσαμε. Όχι, βέβαια, αλλά. Άνομα του Θεού. Θέλω να πω ότι εμείς, αν δεν είχαμε το δημόσιο, θα βουλιάζαμε, διότι δεν μπορούσαν οι ιδιωτικές να τα απεξέλθουν. Και το είπε πολύ σωστά ο κ. Σωτόπουλος, ότι αυτή η σύμπραξη βοήθησε επί του συνόλου να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Όμως η χώρα μας παραμένει ακόμα μια χώρα του πρώην Σοβιέτ, που στην πρώτη γραμμή είναι το κράτος, τα κρατικά νοσοκομεία, όλα είναι κρατικά. Είμαστε ακόμα Σοβιέτ, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν θα την αλλάξουμε εύκολα, κύριε Τόπουλο, να το ξέρετε αυτό. Θα περάσουν πολλά χρόνια το ακόμη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι Σοβιέτ, κύριε Χατζημανοή. Τι είναι. Δεν είναι Σοβιέτ. Ο σχεδιασμός του Παρασκευά Αυγερινού. Δεν είναι Σοβιέτ. Ο Αυγερινός ο Παρασκευάς το σχεδίασε πριν 40 χρόνια. Και ο γεννηματάς το υλοποίησε. Και όπως τελικά όλοι ανακαλύψετε τώρα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν αυτό που έσωσε τον κόσμο από την πανδημία. Δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε με ένα διαφορετικό σύστημα όπως ήταν το μοντέλο των ΗΠΑ. Το δοκιμάσαμε για να το δούμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να απαντήσουμε πάνω σε αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι θέμα της εκπομπής τώρα το μοντέλο των ΗΠΑ. Είναι μεγάλη κουβέντα. Ευχαρίστω να την κάνουμε σε μια άλλη φορά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή. Την επόμενη φορά, να ξέρετε, θα είστε εδώ όμως. Το λέω, δεν υπάρχει ξανά ούτε Skype, ούτε Zoom, ούτε τηλέφωνο. Θα είστε στο στούντιο, κύριε καθηγητά. Θα είμαι και τα χαιρετίσματά μου σε όλους, ιδίως στον αγαπητό κύριο Κλησιώτη, από έναν κοινό γνωστό, την κόρη μου, που είναι και αυτή συνάδελφος στο Ιβοκράτιο. Α, έχετε. Και η σύζυγός σας είναι πνευμονολόγος, έτσι. Ναι, αλλά η κόρη μου είναι αναπληρώτρια διοικήτρια, οπότε είναι συνάδελφη. Σωστά. Τους χαιρετισμούς μου, γιατρέ μου. Τους χαιρετισμούς. Να είστε καλά. Μάλιστα. Καλό σας βράδυ. Καλά. Ευχαριστούμε θερμά από την Καβάλα, κύριε καθηγητά. Επειδή θα συνεχίσουμε βέβαια με το ιατρικό κομμάτι, αλλά όπως ξέρετε αυτή η πανδημία έχει
και το πολιτικό σκέλος. Δηλαδή, τα όσα έκανε η κυβέρνηση αυτή τη διετία, ζητήσαμε την άποψη από κυβερνητικό βουλευτή, από τον βουλευτή Καβάλα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, για να μας πει επί τούτου, διότι ήταν μια διετία για όλους δύσκολη και βέβαια για το πολιτικό κομμάτι είναι εδώ ο κύριος Κλησιώτης ως διοικητής του νοσοκομείου, όπου θα μας πει μετά τα υπόλοιπα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με την νομοθετική εξουσία που την αποτελούν οι βουλευτές. Η κυβέρνηση εδώ και 2 και πλέον χρόνια αντιμετωπίζει μια παγκόσμια υγειονομική κρίση, την πανδημία του COVID. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η παγκόσμια υγειονομική κρίση, η κυβέρνηση ξεκίνησε να ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο όλοι μας γνωρίζουμε, τις παθογένειες τις οποίες έχει και βεβαίως τα διαχρονικά του προβλήματα. Καταφέραμε μέσα σε αυτή την πανδημία, μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, να αυξήσουμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας από 560 που ήταν το καλοκαίρι του 2019 σε πάνω από 1.200. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε έναν υπερδιπλασιασμό των μονάδων εντατικής θεραπείας. Παράλληλα, σε επίπεδο προσωπικού, κάναμε 12.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, 2.000 προσλήψεις επικουρικών γιατρών και 2.000 προσλήψεις μόνιμων γιατρών. Μέχρι το αργότερο το τέλος του 2022 θα υπάρξει μια προκήρυξη για την πρόσληψη 4.000 υγειονομικών, δίνοντας κάποια επιπλέον κίνητρα, κάποια επιπλέον μόρια στους ανθρώπους εκείνους που έδωσαν την πολύ μεγάλη μάχη στα νοσοκομεία μας και στα κέντρα υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας, με τα προβλήματά του, όπως σας είπα πριν, τις παθογένειες δηλαδή και τα διαχρονικά προβλήματα, άντεξε. Και άντεξε τη στιγμή που άλλα εθνικά συστήματα υγείας, τα οποία για μας τους Έλληνες ήταν πρότυπα, κατέρευσαν. Μπορώ να αναφερθώ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας Μεγάλης Βρετανίας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Γαλλίας, και το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη χώρα μας άντεξε και γιατί η κυβέρνηση έκανε τις παρεμβάσεις τις οποίες σας έχω πει, αλλά θα έλεγα πρωτίστως γιατί η υγειονομική μας, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, ξεπέρασαν κάθε ανθρώπινη δυνατότητα. Και βεβαίως γι' αυτό και τους ευχαριστούμε. Επίσης, από εδώ και πέρα, το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο είναι γυρασμένο και ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο δεν δίνει κίνητρα, δεν είναι ελκυστικό. Και ξέρετε, το ελκυστικό δεν σημαίνει κατά ανάγκη μόνο οι οικονομικές απολαβές. Είναι ένα συνολικό, αν θέλετε, πλέγμα που πρέπει να αλλάξει, ούτως ώστε να πάει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην επόμενη εποχή. Αυτή, θα έλεγα, είναι με την επιστροφή σε μια έστω σχετική κανονικότητα μετά την παγκόσμια υγειονομική κρίση. Αυτή είναι, λοιπόν, η μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η μεγάλη πρόκληση, αν θέλετε, για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε τον βουλευτή Μακάριο Λαζαρίδη, τον οποίο θα το θέλαμε στο στούντιο, αλλά και λόγω των συνθήκων και της ημέρας, αντιλαμβάνεστε, η Δευτέρα είναι περίεργη ημέρα. Είχε προγραμματίσει για να βρίσκεται εδώ στην προηγούμενη εκπομπή, όμως μια ασθένεια δική μου έγινε αλλαγή ημερομηνίας. Αυτή η εκπομπή, Κατερίνα, πόσες φορές την αλλάξαμε, 2, 3. Τρίτη και τυχερή που λέω σήμερα. Οπότε, μας τα είπε βέβαια συνοπτικά αυτά τα οποία, και θέλω και ένα σχόλιο για όσα είπα από τον κύριο Κλητσιώτη βέβαια, γιατί αφορά το δικό σας το σκέλος, δεν, λοιπόν, τα ιατρικά τα αφήνω για μετά. Αφού καλησπερίσω τους τηλεθεατές μας, να κάνουμε μια αποτίμηση 2 ετών πανδημίας. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας, όλους τους γενικά όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου μας, οι οποίοι πραγματικά εδώ και 2 χρόνια έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους. Έχουν δώσει
τον καλύτερό τους εαυτό, με ελλείψεις, θα το πω και αυτό, δεν είμαι από τα άτομα τα οποία βάζουν κάτω από το χαλί προβλήματα, με ελλείψεις και ειδικά μετά την αναστολή που βγήκαν αρκετοί νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, ναι, έχουμε πρόβλημα στελέχωσης και επαναλαμβάνω, ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι 2 χρόνια πραγματικά αγόγγιστα δώσανε το καλύτερό τους σε αυτό. Από εκεί και πέρα, να πούμε στον κόσμο ο οποίος μας ακούει ότι σε αυτά τα 2 χρόνια διαχειριστήκαμε ειδικά ασθενείς COVID πάνω από 3.150, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή τη στιγμή αυτά τα περιστατικά που οι γιατροί μας νοσηλεύσανε στις κορονοκλινικές μας. Σήμερα έχουμε τον 5ο όροφο μόνο με 43 κρεβάτια. Στην έξαρση της πανδημίας είχαμε δυστυχώς νοσηλεύσει γύρω σε 175. Καταλαβαίνετε, κύριε Χατζη Εμμανουήλ, το τι αγώνα, το τι κόπο, το τι θυσίες κάναν όλοι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο μας. Δυστυχώς από αυτούς τους 3.000 και κάτι, 3.100 που έχουμε νοσηλεύσει, κάποιοι δεν μπορέσαμε να τους κάνουμε καλά. Κάποιοι, δυστυχώς, πεθάνανε. Και αυτό το ποσοστό είναι γύρω στο 10%. Από τα επίσημα αποτελέσματα πανελλαδικά, είμαστε ένα νοσοκομείο που είμαστε στο μέσο όρο πανελλαδικά. Από εκεί και πέρα όμως, αυτά τα άτομα τα οποία και η μονάδα εντατικής μας θεραπείας που νοσηλεύσαμε πάρα πολλούς, και εδώ οι γιατροί εκεί δώσαν και αυτοί έναν άνισο αγώνα με αυτόν τον καταραμένο ιό, ανταπεξήλθαν σε έναν βαθμό που ανταπεξήλθαν. Δυστυχώς και εκεί είχαμε κάποιες απώλειες. Να επανέλθω όμως στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε αυτό το διάστημα. Να επανέλθουμε στα προβλήματα που πραγματικά ήταν πολύ σημαντικά. Είχαμε περιπτώσεις γιατρών μας οι οποίοι κολλήσανε τον κορονοϊό και αναγκαστήκανε να βγουν σε κάποιες μέρες στο σπίτι με αναρρωτική άδεια. Νοσηλευτές αρκετοί οι οποίοι αναγκαστήκαν και αυτοί να μείνουν στο σπίτι τους με αναρρωτική άδεια. Και δυστυχώς χάσαμε και 3 εργαζόμενους μας από το νοσοκομείο μας, οι οποίοι μία νοσηλεύτριά μας και 2 διοικητικοί υπάλληλοι. Να τους μνημονεύσουμε τα ονόματα, νομίζω αξίζει τον κόπο για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι... Βεβαίως, κυρία Πετράκη που τα ξέρει καλύτερα, στα αναφέρει, κυρία Πετράκη. Πρώτος νομίζω έχασε ζωή του Μιχαλάκης, ή κάνω λάθος. Ναι. Ή κάνω... Η ΜΕΑ πρώτη. Σε σειρά πώς ήτανε? Δεν ήταν ο Μιχάλης ήταν πρώτος. Ο Μιχάλης ήταν πρώτος. Ο πατέρας Γαβρίλη ήταν πρώτος. Πατέρας Γαβρίλη, βέβαια, γιατί εμείς όλοι Μιχάλη χρόνια. Αμέσως μετά ήταν η Ευθυμία η Τσαγκουρίδη και σε ελάχιστες μέρες και η Μυρσίνη και η Γαλιά. Προϊσταμένη στο τμήμα του διοικητικού προσωπικού. Μάλιστα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει. Και βέβαια σε πανελλαδικό επίπεδο να πούμε ότι έχουν χαθεί 30 υγειονομικοί παιδιά. Και ήταν άτυχοι διότι δεν πρόλαβαν. Δηλαδή, θυμάμαι, έλεγε ο Μιχάλης να βγει αυτό το εμβόλιο, να το κάνουμε. Προσέχω, φοβάμαι, κάνω ράνο. Δηλαδή, ήταν ακόμα όταν δεν είχε εξελιχθεί αυτή η μάχη του εμβολίου και αυτοί οι άνθρωποι ήταν άτυχοι. Δηλαδή, δέχτηκαν στο πρώτο κύμα. Αν υπολογίσετε ότι εμβολιαστήκαμε με πρώτη δόση στις 8 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο. Σωστά. Ο Μιχάλης κατέληξε 4 Δεκεμβρίου. Ναι. Ένα μήνα. Τα εμβόλια ξεκινήσαν νομίζω 30 Δεκεμβρίου, κάνω λάθος. Εμείς 8 Ιανουαρίου εδώ. Στην Αμερική μπήκανε το Δεκέμβρη, τέλος Δεκεμβρίου, άρα μας έφτανε Γενάρη. Στην Αθήνα ήταν ο Ευαγγελισμός το πρώτο στις 27, αν δεν κάνω λάθος, 27 Δεκεμβρίου. 27 Δεκεμβρίου, άρα είναι σωστά. Λοιπόν, κύριε Χατζημανουήλ, για να επανέλθω και για να αναφέρω και τα προβλήματα. Ναι, είπαμε ότι σχετικά καλά πήγαμε σαν νοσοκομείο, αλλά πρέπει να επανέλθω και στα προβλήματα. Δυστυχώς, όπως σας είπα και προηγουμένως, 42 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες βγήκαν σε αναστολή εργασίας. Δυστυχώς, οι γιατροί μας δεν μπορέσαν να τους πείσουν αυτούς τους εργαζόμενους ότι υπάρχει αναγκαιότητα να κάνουν το εμβόλιο και χάσαν και τη δουλειά τους. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο μας έδωσε επικουρικούς, οι οποίοι δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναπληρωθεί αυτά τα άτομα.
Και γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα το έκανε και πράξη η κυβέρνηση, έβγαλε καινούργια πλατφόρμα με νέα, για να υποβληθούν νέες αιτήσεις επικουρικούς για ένα έτος πλέον, το οποίο είναι πιο ελκυστικό. Και εδώ θέλω να πω ότι η προηγούμενη αναπλήρωση που είχαν πει από το Υπουργείο για 3 μήνες επικουρική, πραγματικά δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ελκυστική το να υποβάλει κάποιος τα δικαιολογητικά του και να προσληφθεί για 3 μήνες. Ο καθένας νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια, ο οποίος δουλεύει αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο επάγγελμά του σαν νοσηλευτής, είτε και σε άλλα καθήκοντα, δεν παρατάει εύκολα τη δουλειά του για να έρθει να προσληφθεί για 3 μήνες. Το καταλάβανε στο Υπουργείο, βγάλανε την καινούρια πλατφόρμα που ανέβηκε την περασμένη εβδομάδα, κυρία Πετράκη, την περασμένη εβδομάδα, και ισχύει για όσους μας ακούνε και ισχύει μέχρι τις 20 Μαρτίου, είναι για να δηλώσουν για επικουρική, για προσλήψεις για ένα έτος πλέον. Και εδώ θα ήθελα, από τις πληροφορίες που έχω, και νομίζω θα το επιβεβαιώσει αυτό και η κυρία Πετράκη, ότι όσοι θα προσληφθούν με ένα έτος επικουρική θα πάρουν και κάποιο μπόνους στην προκήρυξη των 4.000 μόνιμων νοσηλευτών. Αυτό είναι υποαίρεση, κύριε Πιτσού. Εντάξει, αυτό συζητείτε τουλάχιστον να πάρουν κάποιο μπόνους. Και ακόμη και το νομοσχέδιο που πέρασε, πιο πιθανό είναι να αποσυρθεί. Αυτή τη στιγμή όμως συζητείτε. Αντιδρά ο ΑΣΕΠ σε σχέση με την προηγούμενη επέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επειδή είστε συνδικαλίστρια, κάτι παραπάνω γνωρίζετε. Ναι, όχι τώρα, είναι η σημερινή εξέλιξη. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Χατζημανουήλ. Δεν οριοποιώ καμιά κατάσταση. Σε γενικές γραμμές, ναι, τα πήγαμε καλά. Και εδώ είναι και οι γιατροί μας, είναι και η πρόεδρος των εργαζομένων να το επιβεβαιώσει. Τα πιο ειδικά θα τα ρωτήσω στον κύριο Καμπορίδη. Γιατί με τις ατέλειες μας, ναι, ήταν η εντατική μας, θα ρωτήσω στον κύριο Καμπορίδη αυτό. Με τις ελλείψεις μας, ναι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε στο ρόλο μας. Θέλω να πιστεύω ότι παρήχαμε καλές ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες στο μεγαλύτερο μέρος αυτών που ασθενήσανε. Και αν κάπου κάναμε λάθη, πραγματικά θέλω να γίνουμε κατανοητοί από τον κόσμο, γιατί ήταν μια πανδημία η οποία από τη μια μέρα στην άλλη και οι γιατροί μας δεν γνωρίζαν πολλά πράγματα και οι νοσηλευτές μας το πώς θα αντιμετωπίσουν, αυτούς οι οποίοι ήταν ασθενείς με COVID. Σε γενικές γραμμές όμως, επαναλαμβάνω, πήγαμε καλά και να ευχαριστήσω και πάλι όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Πείτε μας και για τα σενάρια, τα οποία βέβαια μήνα σας συρτάρια σας και ευτυχώς μήνα για πάντα. Κοιτάξτε, σε κάποια στιγμή, όπως το είπαμε και προηγουμένως, είχαμε φτάσει να νοσηλεύουμε 170 ασθενείς. Είχαμε φτάσει να νοσηλεύουμε, κύριε Καμπουρίδη, 18 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν 12 και 6. 12 και 6. Και μάλιστα, πολλοί από τους είχαμε πει και με τον κύριο Τριανταφλίδη, ο οποίος είναι αρμόδιος πνευμονολόγος, πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε βάζοντας όλους και ειδικούς και ειδικευόμενους να μπαίνουν στις μονάδες COVID. Δεν γινόταν διαφορετικά. Και πραγματικά είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που να λέμε να κλείσουμε εντελώς όλα τα άλλα τμήματα. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Ευτυχώς στο μέτρο του δυνατού λειτουργήσαν όλες οι κλινικές μας. Το νοσοκομείο γέμιζε, δεν είχε ούτε έξω να βγάλουμε στο προάβλιο που πηγαίναμε. Αυτό ακριβώς ήταν η σκέψη. Πηγαίναμε σε γυμναστήριο. Κοιτάξτε, εμείς σας είπα ευτυχώς παραμείναμε στο νούμερο 175. Εγώ λέω για επιχάρτου, ως διευθυντής νοσοκομείου, ναι, είστε υποχρεωμένος από το Υπουργείο, ναι, σωστά, με τον Διπεάρχη, να έχετε επιχάρτου, έτσι. Ναι, σωστά. Είχαμε προετοιμαστεί σε περίπτωση που το νοσοκομείο... Για το τρελό σενάριο. Ναι, θα πηγαίναμε στο κλειστό της Καλαμίτσας. Αυτό ρωτάω. Αυτό ήταν το σενάριο, αυτό ήταν να το πάμε σενάριο. Στο κλειστό της Καλαμίτσας, στη συνεννόηση με τον τότε αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αντωνιάδη. Θα γινόταν δηλαδή ένα μίνι νοσοκομείο εκεί. Ένα μίνι νοσοκομείο. Πολύ καλά το είπατε. Είχαμε προετοιμαστεί και είχαμε μάλιστα το νοσοκομείο Καβάλας. Επί του πρακτέου, δηλαδή ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε βεβαίως, αυτό. Βεβαίως, ήμασταν βεβαίως. Έτοιμοι. Ήμασταν έτοιμοι, ναι. Ήμασταν έτοιμοι. Και φυσικά με τη σύμπραξη και με τη βοήθεια ιδιωτών γιατρών. Που καλά, θα χρειαζόταν οπωσδήποτε. Είχαμε συνοηθεί και με την κυρία Αντωνίου. Το είπε και ο κύριος Σιτόπουλος ότι η σύμπραξη αυτό ήταν το ιδανικό, δηλαδή. Και με την κυρία Αντωνίου είχαμε συνοηθεί που αν προέπτυκε
κάποιο πρόβλημα τέτοιο, θα ήταν στις επάλξεις όλος ο ιδιωτικός τομέας. Δεν χρειάστηκε. Φαντάζομαι δεν υπήρχε στα χαρτιά, υπήρχε και μεθεπόμενο. Δηλαδή, αν γέμιζε και Καλαμίτσα, υπήρχε και μεθεπόμενο. Όχι, όχι. Εκεί είχαμε παραμείνει ότι... μόνο στην, στο κλειστό. Γιατί άμα γέμιζε και Καλαμίτσα, σημαίνει ότι μετά θα περνούσαν, θα ψηφούσαν και μύγες. Και μάλιστα σε όλες αυτές τις σκέψεις ήταν παρόν και σε. Σχεδόν πάντα ο κύριος Καμπουρίδης, μάλιστα, ως διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας. Αυτές οι ασκήσεις επί χάρτου είναι υποχρεωτικές, γι' αυτό σας το ρωτάω. Είναι υποχρεωτικές, διότι υπάρχει ένα σενάριο του 5%, 3% δεν ξέρω πόσο τοις εκατό το αξιολογούσατε, το οποίο όμως θα πρέπει να είναι έτοιμο το κράτος. Και μάλιστα μαζί με την κυρία Πετράκη πήγαμε και έχουμε μια αποθήκη των Γενικών Νοσοκομείων, δίπλα στα νεκροταφεία, το οποίο είναι. Έχει μέσα στρώματα, κρεβάτια σε περίπτωση επιστράτευσης, τα οποία θα χρησιμοποιούσαμε. Για τη μεταφορά. Αυτά θα χρησιμοποιούσαμε αυτά αν αναγκαζόμασταν να ανοίξουμε το κλειστό της Καλαμίτσας. Ευτυχώς. Τα οποία, κυρία Πετράκη, θυμάστε, είναι ακόμη σε καλή κατάσταση. Ναι. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ευτυχώς, κύριε Καμπουρίδη, μείναμε σε ασκήσεις επί χάρτου. Ευτυχώς, διότι. Μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές, οι οποίοι τα άκουγαν από φήμες, από κάποια δημοσιεύματα υπονοούμενα, αλλά τα ακούμε τώρα από επίσημα χείλη που είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, ότι πράγματι αυτό ήταν το Plan B, το οποίο δεν θέλαμε βέβαια να το ακούμε, διότι όταν διαβάζανε οι πολίτες ότι το νοσοκομείο γεμίζει, τι σημαίνει αυτό, ότι ετοιμάζεται και το δεύτερο σενάριο, έτσι. Ναι, δεν ήταν... καθόλου ευχάριστο όλο αυτό. Ξέρεις, υπάρχει μια τεράστια αγωνία στο να βλέπεις καθημερινά να αυξάνεται ο όγκος των ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία και να πρέπει πολύ συχνά να αδειάζεις κλινικές, να τις κάνεις COVID, να βάζεις τους πάντες να εφημερεύουν. Δεν είναι ευχάριστο και ευτυχώς έμεινε σενάριο το κλειστό της Καλαμίτσας. Η Ιταλία κάποια στιγμή έπεσε, κύριε Καμπουρίδη. Έπεσε, και ναι. Δεν άντεξε. Ποια η Ιταλία. Συμφωνούμε. Η Ιταλία έπεσε. Συμφωνούμε. Και εκεί δεν υπήρχε κανένα σενάριο, έτσι. Οι άνθρωποι ήταν στα αυτοκίνητα, στα σπίτια τους, πεθάνανε. Δεν υπήρχε πια τρόπος να τους νοσηλεύσουν. Ευτυχώς δεν φτάσανε. Η Ιταλία είναι πολύ πιο προοδευμένη ιατρικά το δημόσιο τους από εμάς, έτσι δεν είναι. Η Βόρεια Ιταλία. Ναι. Ναι. Η Βόρεια Ιταλία. Η Βόρεια Ιταλία. Έχουμε δει κάποια χρονική στιγμή βέβαια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Νέα Υόρκη κάποια στιγμή και εκεί έπεσε το σύστημα. Ναι, θα πρέπει εδώ να πούμε όμως κάτι απλό. Έτσι. Κανένα σύστημα υγείας, όσο προηγμένο και αν είναι, όσο χρήματα Γερμανία, και αν υπάρχουν. Ποια η Γερμανία έπεσε. Όχι, όχι. Όσο προηγμένο και να είναι, Γιάννη, δεν είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τέτοιου μεγέθους πανδημίες. Κανένα σύστημα. Κανένα απολύτως. Και αυτό μπορώ να στο βεβαιώσω με τα λόγου. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έχει ένα σύστημα ικανό και προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τέτοια έκταση πανδημία. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ευτυχώς κάποια στιγμή ελέγχθηκε. Ευτυχώς. Και μπορέσαμε να μην φτάσουμε σε τέτοιες εικόνες και σε τέτοια σενάρια. Ευτυχώς. Σε σχέση με αυτά που είπε ο διοικητής ο κύριος Πλητσιώτης, ήθελα να ρωτήσω, όπως και να το κάνουμε για τα περιφερειακά νοσοκομεία, αν εξαιρέσουμε τον Ευαγγελισμό, το Σωτηρία και το. Στη Θεσσαλονίκη, ποιο είναι το. Που έχει πνευμολογική πτέρυγα ειδική. Και το Παπα-Νικολάου. Όλες οι άλλες ΜΕΘ στη χώρα δεν είχαν εξειδίκευση πάνω στο πνευμολογικό. Ήταν γενικές ΜΕΘ. Πώς λέμε, γενική ιατρική. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι η δική μας ΜΕΘ, ας πούμε, δεν είχε εξειδίκευση. Όταν είσαι σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει δύο πνευμολογικές κλινικές. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η ΜΕΘ δεν είχε εξειδίκευση. Ναι, αλλά το ποσοστό θνησιμότητας της δικιάς μας σε σχέση με τον Ευαγγελισμό ήταν η μέρα με τη νύχτα. Ναι. Εδώ ίσως... έμπαινες και δεν έβγαινες. Ναι. Εδώ δηλαδή ίσως... τώρα είναι μια πραγματικότητα που πέρασε ο κίνδυνος, οφείλουμε να το πούμε. Ναι. Εγώ δεν θέλω να δώσω τώρα ευθύνες, εγώ θέλω να μιλήσω με τα νούμερα. Στον Ευαγγελισμό και στην Σωτηρία ήταν οι ΜΕΘ οι οποίες είχαν πολύ μεγάλο ποσοστό εξερχομένων και επίσης έβλεπα ότι και από εμάς η ΔΠΕ, γιατί βγάζει κάποιους πίνακες. Καμία ΔΠΕ στην Ελλάδα δεν έβαλε νούμερο εισερχομένων στις ΜΕΘ και εξερχομένων. Γιατί όσοι θα βλέπω των εξερχομένων θα παθαίνει συγκοπή. Και μιλάω τώρα για όλη τη χώρα, έτσι. Δεν το εξειδικεύω στη ΜΕΘ Καβάλας. Μιλάω για όλες τις ΜΕΘ και τα ξέρετε τα νούμερα. Κοιτάξτε, κύριε Χατζη Εμμανουήλ, θέλω να είμαι δίκαιος. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας. Δεν είναι πειρά αυτά, αλλά και αλήθεια πρέπει να λεχθεί έτσι. Δώσαν και αυτοί έναν άνισο αγώνα με έναν ιό. Τον οποίο δεν γνωρίζαν.
Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Συμφωνείτε, κύριε Τριανταφυλλίδη? Εγώ οφείλω. Ήταν ένας ιός ο οποίος δεν γνωρίζει τον απολογισμό. Οφείλω από τους γιατρούς, όχι από εσάς, από τους ειδικούς, θα ρωτήσω και τον κύριο Τριανταφυλλίδη, να ρωτήσω γιατί υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη διαφορά νησιμότητας σε σχέση με τη ΜΕΘ, τον εξειδικευμένο ευαγγελισμό σωτηρία, με όλες άλλες ΜΕΘ των μικρών πόλων. Θα σου πω, Γιάννη, πρώτον. Είναι ένα νούμερο, δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε αυτό, όχι. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Σαφώς, σαφώς. Είχαμε μιλήσει επ' αυτό, συγγνώμη λίγο, Βαγγέλη μου, ένα δευτερόλεπτο, και ήταν αντικείμενο κουβέντα σε μια προηγούμενη εκπομπή, Γιάννη, και μας επιλόγησε ο Γιάννης. Ο δάσκαλος, ο Γιάννης ο Νικολόπουλος από το σωτηρία, έτσι μας έδωσε. Ο Νικολόπουλος, ο καθηγητής. Θα το ρωτήσω μετά στο Χάρη. Το σκεπτικό του ποιο ήταν? Ότι εκεί πολύ πιο γρήγορα μπαίναν στη διασωλήνωση. Δηλαδή δεν βάζαν πτώματα στη διασωλήνωση απλά για να πεθάνουν, να πούνε ότι πέθανε διασωλήνωμένος. Τους διασωλήνωναν και τους βγάζανε πριν ο ασθενής παραδοθεί. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη μέθοδο όμως. Έχει να κάνει με την εξειδίκευση. Αυτό θέλω να σου πω λίγο. Να σας πω λίγο. Εδώ έχουμε δύο πράγματα. Ένα, σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι διασωληνώνονταν αργά, πολύ αργά. Σε αυτό όμως έπαιξε ρόλο και το γεγονός ίσως ότι έρχονταν αργά και στο νοσοκομείο. Σωστό και αυτό. Είναι ένας παράγοντας αυτός. Ναι, είναι ένας παράγοντας αυτός, ο οποίος παίζει μεγάλο ρόλο. Και ο δεύτερος παράγοντας που βλέποντας τα πράγματα είναι ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή, στην Καβάλα, στην πραγματικότητα, κάναμε γυριατρική. Έτσι, και εξακολουθούμε πολύ και κάνουμε. Έτσι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Με το γεροκομείο της Μητρόπολης δεν ξέρω αν γίναν λάθη και αργοπορίες. Γιατί ξέρω ότι τους φέρνανε και πεθαίνανε. Το πρόβλημα είναι, σας είπα, ότι ήταν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι διασωληνώνονταν αργά. Και δεύτερον, αυτό βέβαια σας είπα, είχε να κάνει με το ότι έρχονταν αργά στο νοσοκομείο. Και το δεύτερο, ότι ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ μεγάλες ηλικίες. Πάρα πολύ μεγάλες ηλικίες. Τώρα ήταν τα ιδρύματα, τα γυροκομεία, ήταν άνθρωποι πάντως μεγάλων ηλικιών. Σε μια υπαρχία είναι αντίστοιχο ο πληθυσμός με το κέντρο. Σίγουρα υπάρχει. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, στα χωριά αυτό μας, θέλω δηλαδή, να σας πω. Αυτό, ναι. Δηλαδή παίζει μεγάλο ρόλο. Πάντως, κύριε Καμπορίδη, τα νούμερα αυτό. Ξέρετε είναι αμήλικτα. Δηλαδή, όταν το 22% της μελέτης λέει ότι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην Ελλάδα ήταν λόγω COVID, είναι ένα νούμερο το οποίο είναι αμήλικτο. Είτε μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Βλέποντας τους συγκριτικούς πίνακες, υπάρχει 22% υπερβάλλουσα θνησιμότητα στη χώρα λόγω COVID. Βεβαίως, να μην ξεχνάμε. Είναι νούμερα αυτά. Να μην ξεχνάμε όμως, Γιάννη, ότι αυτή ήταν μία πανδημία και μία νόσος που κατά κύριο λόγο έπληξε ηλικίες από τα 60 και πάνω. Αυτή ήταν δηλαδή τα κύρια θύματα. Έτσι. Και τα δεύτερα θύματα, γιατί έχει σημασία και αυτό, από την έρευνα που κάνουμε και εμείς τώρα, τι μας λέει? Ήταν αυτοί που ήταν αρνητές, αυτοί οι οποίοι δεν θέλαν να εμβολιαστούν, ήταν αυτοί που δεν θέλαν να πάνε στο νοσοκομείο. Ναι. Εγώ άκουσα πολλούς που λέγανε θα πεθάνω, γιατί τελευταία μιλούσα με κάποιον και μου λέει δεν λειτουργεί τίποτα. Λέω που είναι σπίτι του. Λέω γιατί δεν πάει στο νοσοκομείο. Δεν πάει, λέει, στο νοσοκομείο. Τι θα πει δεν πάει στο νοσοκομείο? Αυτά τα το νοσοκομείο δεν μπορεί να τον πάρει σηκωτό και να τον υποχρεώσει. Όχι. Και πέθανε σπίτι του. Αυτά τα αντιμετωπίσαμε και στο πρώτο κύμα, αλλά και στο δεύτερο με όλους τους. Ναι, αλλά στο δεύτερο είχαμε όπλα, κύριε Καμπουρίδη. Όταν στο δεύτερο έχει όπλα. Και δεν τα κάνεις χρήση. Και λες, εγώ θέλω να πεθάνω στο σπίτι μου. Ναι, αυτοί είναι οι παράγοντες που σας είπα. Στο δεύτερο κύμα είχαμε μεγαλύτερη άρνηση από αυτούς που είχαν φιλοσοφήσει. Ναι, γιατί η Κατερίνα ήταν μπετόν αρμαία αυτή. Ναι. Εγώ δεν εμβολιάζομαι, δεν δέχομαι τον COVID και τέλος. Ήταν αργά. Και εξακολουθούμε. Μα δεν πολλοί δεν ερχότανε. Και εξακολουθούμε. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών που νοσηλεύονται είναι ανεμβολίαστοι, έτσι. Χθες ήμουνα σε ένα φαρμακείο το βράδυ. Τους ρωτούσα εκεί στη γειτονιά πώς πήγαν τα πράγματα και μου λένε: είμαστε αναχωρεμένοι. Είχαμε απέναντι δύο πελάτες. Δεν δεχόταν τόσο καιρό τον COVID. Δεν εμβολιάστηκαν. Η μία η καημένη κύρια με το που επλήγε από τον COVID σε 3-4 μέρες πήγε στο νοσοκομείο. Πέθανε. Μεγάλη γυναίκα. Και ο άντρας χαροπαλεύει. Δηλαδή δεν το δεχότανε, δεν εμβολιαζότανε. Δεν. Βγήκε θετική στο ράπτη στο φαρμακείο και δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο. Όχι, λέει, είμαστε υγιείς, λέει, θα συνεχίσουμε. Μια γρυπούλα είναι. Αυτό στα λόγια μου έρχεσαι. Είναι οι λόγοι για τους οποίους έχουμε μεγάλη θνητότητα. Αυτοί δεν παλεύονται, κύριε Καμπορίδη. Αυτοί οι οποίοι πήραν την απόφαση. Αυτοί είναι όμως κυρίως οι ασθενείς μας. Αυτοί είναι. Έρχονται αργά, είναι μεγάλης ηλικίας και ανεμβολίαστοι. Απίθαρχοι στο νοσοκομείο πολύ. Σε έλεγε ο γιατρός, θα κάνουμε αυτό απιθαρχία. Αυτό σου λέω. Δηλαδή. Αυτοί που αποτελούν τη δεξαμενή για πιθανές νέες μεταλλάξεις στην πορεία του χρόνου. Έτσι ακριβώς. Γιατί, ναι, εμείς συζητάμε τώρα σε παρελθοντικό χρόνο.
λίγο να μας ανακαλύψει, εντάξει, δεν τελείωσε η πανδημία. Σαφώς και δεν τελείωσε. Σωστό. Καλά, πολύ σωστά το είπε. Νομίζω ο κύριος Κλητσιώτης, ο τρόπος που μας εισηγήθηκε, δεν μίλησε για άγγιξη συναγερμού. Ακόμα έχουμε ασθενείς που νοσηλεύονται. Βέβαια. Μόλις μέχρι πριν από λίγες μέρες ήμασταν με νούμερα πάνω των 40 και χρειαζόταν να στέλνουμε σχεδόν καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα το έχουμε και βαρύς ασθενείς, έχουμε και θανάτους και πολύ περισσότερο έξω. Τα νούμερα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά τις τελευταίες ημέρες. Πόσο σοφότερο έχετε γίνει, το ρωτάω σε εσάς τους τρεις βέβαια. Αρκετά, όχι πάρα πολύ. Αρκετά, γιατί από όλη αυτή τη διαδικασία ξεκινήσαμε. Αν θυμάσαι πολύ καλά, Γιάννη, πέρυσι τέτοια εποχή, κυριολεκτικά στο άγνωστο. Γνωρίζαμε ελάχιστα πράγματα, προσπαθούσαμε κι εμείς. Πάνω σου οφείλω να πω δημόσια ότι όταν έγινε στην Κίνα το συμβάν και ρώτησα τον Χάρη τον Τριανταφυλλίδη τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη, γιατί εδώ εμείς δεν είναι δυναμική πολύ σημασία, μου είχε πει ο Χάρης ότι σε ένα τετράμινο, πεντάμινο το πολύ θα κλείσει και η Ευρώπη και γελούσαμε. Δηλαδή όταν είχαμε μιλήσει και μου είχε πει για κλείσιμο Ευρώπης και έλεγα δεν μπορεί, πώς θα κλείσουμε εμείς η Ευρώπη, τι να κλείσει. Καταστάσεις πρωτόγνωρε. Και βέβαια η κουβέντα μας είχε γίνει το Νοέμβριο, Νοέμβριο προς Δεκέμβριο. Ότι αν αυτό θα έρθει στην Ευρώπη ή όχι. Και ο κόσμος πια είναι μικρός. Γιατί εμείς ακούγαμε στην Κίνα. Και είχε ξεκινήσει με την εβδομάδα μόδας και με το παιχνίδι του Champions League στον Πέργαμο. Και από εκεί έγινε μετά μακελιό. Εντάξει, δεν ήταν αυτό, δεν ήταν κάτι άλλο. Θα ήταν κάτι άλλο. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Απλά να πω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ενδιαφέροντες σε αυτή την κατάσταση. Γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Το θέμα είναι ένα, ότι εμείς και... πλέον είμαστε διαφορετικοί. Νομίζω και η ψυχολογία μας έχει αλλάξει. Δηλαδή, στο πρώτο κύμα, φοβόμασταν όλοι. Βέβαια. Και δεν γνωρίζαμε. Και δεν είχαμε και κανένα όπλο. Ούτε εμβόλιο. Φοβόμασταν όλοι. Για τα σπίτια μας, για τις οικογένειές μας, για τους ανθρώπους μας και για τους εαυτούς μας. Φοβόμασταν. Αυτό που θέλω και να τα δικαιολογημένοι φόβοι. Ψέματα, είναι... έτσι, φοβόμασταν. Από την ώρα νομίζω ότι έχει αλλάξει και η ψυχολογία όλων και η αντιμετώπιση των περιστατικών, θεωρώ. Από την ώρα που... Τα αντιμετωπίζουμε σαφώς με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και γι' αυτό ίσως είναι το κέρδος απέναντι σε αυτό. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να αισθανόμαστε. Της ασφάλειας, έτσι, και δεύτερον, πλέον τη γνώση. Γιατί και αυτό το πράγμα δεν νομίζω στην ιστορία της ιατρικής να υπήρχε ποτέ ένας ιός που μπορεί να εισβάλλει μέσα έναν ανθρώπινο οργανισμό και να πλήξει πνευμόνια, καρδιά. Αγγεία, ήταν το ΙΤΑ 1-1 το 1918, πριν από 100 χρόνια. Πριν από 100 χρόνια, ο ΙΤΑ 1-1 τρυπούσε τον άνθρωπο. Συνήθως αυτοί οι ΙΙ κάνουν πολυσυστηματική νόσο. Έτσι. Και είναι πολυσυστηματική νόσο. Και λίγο άδικο όμως, κύριε Χατζημανδρίου, να συγκρινόμαστε και στις νοσηλίες και στους θανάτους με το κέντρο. Είτε Θεσσαλονίκη είναι αυτό, είτε Αθήνα. Γιατί και διαφορετικά τα νοσοκομεία εκεί με περισσότερη εμπειρία, σίγουρα υπήρχε περισσότερη εμπειρία, αλλά και ο πληθυσμός δεν είναι ο ίδιος. Δηλαδή, εδώ εμάς, τη γιαγιά για να τη φέρεις από το χωριό, από το βουνό, έπρεπε να έχει προηγηθεί ένας διάλογος με τα παιδιά στο τηλέφωνο. Είναι διαφορετική και η προσέγγιση. Είναι αυτό που λέμε. Όταν ακούει τον υπηρετό την πέμπτη μέρα. Αυτό αφορά βέβαια πιο πολύ τη διοίκηση του νοσοκομείου και εσάς το ερώτημα, ότι από πολίτες άκουσα πολλά παράπονα στο ότι κάποιοι επώνυμοι. Δεν μιλάω τώρα για την Καβάλα, είτε για Πελοπόννησο, είτε για Δυτική, Στερά Ελλάδα κτλ. Οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα, δεν πήγανε στο νοσοκομείο Αγρινίου, πήγανε στη ΜΕΘ Ευαγγελισμού. Δεν πήγανε στην εντατική της Χαλκιδικής, πήγανε στον Ευαγγελισμό. Δεν πήγανε στη ΜΕΘ της, να μην πω, δεν θέλω να λέω τώρα και μέρη, δεν είναι σωστό, πήγανε στη Σωτηρία. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν να πάνε εκεί. Πήγανε εκεί διότι ξέρανε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και πολλοί δεν πέθαναν. Έτσι. Δηλαδή, δεν ήμουν σε θέση να επιλέξουν τη στιγμή. Κάποιοι γύρω τους προφανώς όμως. Κάποιοι γύρω τους. Δεν ήταν, όχι, έτυχε και πήγαν. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Όπως επίσης δεν ξέρω. Το μόνο πούμε, που σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν ότι τη στιγμή που υπήρχαν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένοι. Για μένα το μεγαλύτερο σκάνδαλο που με πείραξε πάρα πολύ ήταν ότι νοσηλευόταν ο γνωστός δημοσιογράφος μη διασωληνωμένος σε κρεβάτι ΜΕΘ. Πέθανε ο φουκαράς αυτός. Ναι, αλλά ξέρουν ότι θα πεθάνει, θα ρίξει και πέθανε. Γιατί είχαν δει τον ιατρικό του φάκελο Σωτηρία και λένε ότι αυτός είναι νούμερο ένα για να πεθάνει. Και τελικά πέθανε. Εντάξει, δεν είχε πάρα πολλά υποκείμενα νοσήματα. Πώς είχε ζάχαρο αρρύθμιστο 200. Τι άλλο.
Ο COVID από τι πεθαίνει. Το 99% όσων παθάνουν από διαβήτη. Αν είσαι διασωληνωμένο εκτό μεθ, εκτό κλίνη μεθ, και να μπει μη διασωληνωμένο σε κλίνη μεθ, αυτό νομίζω. Εγώ με τον Τράγκα διαφωνούσα σε εκατομμύρια πράγματα με τον Τράγκα. Όμω κατάλαβαν στο Σωτηρία οι έμπειροι συνάδελφοι εκεί, χάρη που του ξέρει καλά, ότι αυτό ο ασθενή είναι. Και όπως και δικαιώθηκαν δυστυχώς οι γιατροί, δικαιώθηκαν στο ότι δεν θα επιβιώνει αυτός ο ασθενής. Ενώ πολλές φορές η αρχική κλινική οργάνωση είναι καλή. Γιατί έδωσε και συνέντευξη. Έγραψε, παλεύω, κάνω τη μία μέρα. Την επόμενη μέρα χάθηκε. Αλλά οι γιατροί προφανώς έχουν μια κρίση τώρα εδώ, υψημένη. Και ένα άλλο θέμα επίσης, το οποίο πριν βγουν και τα εμβόλια και στο πρώτο διάστημα, ποιοι αποφάσισαν για το θέμα των μονοκλονικών. Δηλαδή, εδόθησαν σε κάποιους άλλους δεν εδόθησαν, κάποιοι ενδεχομένως γλίτωσαν τη ζωή τους και κάποιοι όχι. Είχε και εδώ... στην Ελλάδα τότε οι μονοκλονικά. Ναι, είχε, βεβαίως είχε μονοκλονικά. Και στάλισαν. Υποερώτηση. Πάντως, κύριε Χατζημανίου, μια και αναφέρεται μονοκλονικά, εμείς από τη στιγμή που μας ήρθαν τα μονοκλονικά, όποιος γιατρός και ιδιώτης συνιστούσε το να δοθούν μονοκλονικά, έχουν δοθεί. Και μάλιστα να επιβεβαιώσω με πολλά ονόματα και που τους γνωρίζω και πάνω προσωπικά. Επειδή δεν, το ερώτημα δεν αφορά αν καταλάβατε το νοσοκομείο της Καβάλας. Το ερώτημα από ό,τι καταλάβατε και όλα τα οποία έθεσα τα προηγούμενα αφορούσαν άλλους νομούς. Γι' αυτό είπα και για Γρίνιο, μίλησα και κακώς βέβαια για κάποια μέρη. Περιστατικά που ξέρουμε. Αναφέρθηκε σωστά η Κατερίνα η Πατράκη και είπε για την υπόθεση του Τράγκα, η οποία πράγματι γύρει πολλές κουβέντες. Όμως εκ του αποτελέσματος οι γιατροί δικαιώθηκαν και το λέω με μεγάλη θλίψη, γιατί όταν κάποιος χάνει τη ζωή του, τι να το κάνω τώρα εγώ, έτσι. Το θέμα είναι να σωθούν οι ζωές. Φυσικά αυτή είναι η δουλειά μας. Ακόμα και στους αρνητές, ακόμη και σώπου, πρέπει να σωθούν οι ζωές. Για να μην δημιουργηθούν και λαθασμένες εντυπώσεις σε αυτούς που μας βλέπουν, τα μονοκλονικά αντισώματα έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Πρέπει να δοθούν πρώιμα, αρκετά νωρίς την νόσηση και φυσικά δεν μπορούν να αναστρέψουν την πορεία της νόσου σε προχωρημένο στάδιο, αν ο ασθενής δεν έχει προηγούμενο εμβολιαστεί. Γι' αυτό εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η μοναδική ασπίδα είναι το εμβόλιο. Ότι γίναν παρανοήσεις λόγω Τραμπ, δηλαδή τότε που ο Τραμπ το πέρασε ψηλά και το δώσανε, γιατί ήταν ο πρόεδρος της Αμερικής. Κοίταξε τώρα, Γιάννη, για να μην τα μπερδεύουμε. Και μάλιστα, από ό,τι ξέρετε, όταν έγινε καλά και ένιωσε καλά, έβαλε τη στολή του Spider-Man και είπε τους γιατρούς: τώρα θα βγω, λέει, στο μπαλκόνι και θα πω τους Αμερικάνους: δέστε πώς έγινε, λέει, και τα λοιπά. Και τον κρατήσανε και του λένε: μην το κάνεις, του λέει, θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στη χώρα. Για να μην και δεν βγήκε με τη στολή του Spider-Man. Στη φάση εκείνη, αυτά τα μονοκλονικά ήταν καθαρά πειραματική θεραπεία. Ναι. Δεν τα δίναμε. Δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχαν καν, ήταν σε εντελώς πειραματική. Πόσο πρόεδρος της Αμερικής δέχτηκε όμως και το πείραμα πάνω του. Αυτό ήταν δικό του θέμα. Εφόσον έβαλε υπογραφή. Έβαλε το σπάντερμα τη στολή του Άρη. Και μόνο το ότι πρόκειται για τον πρόεδρο της Αμερικής. Και ο ίδιος υπέγραψε. Έτσι. Υπήρχαν δεδομένα. Είχε συνένεση. Υπερήλικας με προβλήματα υγείας, με υποκείμενα νοσήματα. Άρα ήταν σε ομάδα υψηλή. Και υπέρβαρος. Και προφανώς δεν είχε βαριά νόσηση. Νομίζω κάποια στιγμή ξέφυγε στο Φάουτσι ότι φοβήθηκαν από τη μεγάλη πτώση του οξυγόνου του. Είχε κάνει υποξυγονομία. Όπως και ο πρωθυπουργός της Αγγλίας. Ο Τζόνσον, ναι. Είχε θέμα με το οξυγόνο. Και όταν οι γιατροί βλέπουν το οξυγόνο στο 83-84, τι λέτε. Ο οποίος θυμάστε κάποια στιγμή ήταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πλέγε μόνο με τη Μάσκα Βεντούρη και το βλέπαμε. Ναι. Πάντως, και αυτός κοροϊδεύε όμως τον COVID. Στη φάση εκείνη, Γιάννη, ήταν εντελώς πειραματικό το έργο. Δεν το είχαμε. Δεν το είχαμε, ήταν εντελώς πειραματικό. Δεν μπορούσε κάποιος γιατρός δηλαδή να πει: έχεις ένδειξη για μονοκλονικά. Δεν τα είχαμε κάνει. Εδώ ξεκίνησε ως θεωρία συνωμοσίας με ένα-δύο περιστατικά. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα τους οποίους αναφερόταν. Δεν δόθηκαν. Όχι, που είχαν νοσηλευτεί στη ΜΕΘ στην Αθήνα και βγήκαν. Ναι, υπερήλικες και τα λοιπά. Τότε, απλά προβεβλημένοι. Και εγώ δεν θεωρώ ότι δεν τα είχαμε. Μα όχι, ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Δεν υπήρχε περίπτωση να τα πάρουν μέσα στη ΜΕΘ. Μα δεν τα είχαμε καν, σας είπα. Ήταν. Ερχόταν μέσα στα πλαίσια πειραματικής μελέτης σε δύο κέντρα στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πω σε ποια, το είχαμε πει τότε σε κάποια εκπομπή. Και είχαν έρθει συγκεκριμένος αριθμός σκευασμάτων τα οποία δίνονταν μέσα στα πλαίσια αυτής της. Ναι, και ήταν ελάχιστα και ήταν άσχημα. Είναι στην κύριο Δρόσο, είναι να βγει στον αέρα, κύριε Κελαϊδή, που με δώσατε μήνυμα. Να τον. Ναι, να τον. Αν είναι να βγει και ο κύριο Δρόσο, για να πάμε και σε διαφημίσει μετά, να πάμε για το δεύτερο μέρο εκπομπή. Στεκόμαστε εδώ λίγο παραπάνω στο θέμα των μονοκλονικών.
και σωστά εντοπίζεται ότι ήταν κάτι το άγνωστο. Και δεν ξέρω, σήμερα είναι εγκεκριμένη η θεραπεία. Ναι, είναι εγκεκριμένη. Σήμερα είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, αλλά λέω ότι δεν πηγαίνει την Ομικρόν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όπως είπαμε, αυτό για είναι άλλο θέμα. Η πραγματική και μόνη μας ασπίδα είναι το εμβόλιο. Τελείως όλα τα άλλα. Πρέπει να μνημονεύσουμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν και έδωσαν την ψυχή τους για να βγει αυτό το εμβόλιο και τα εμβόλια που έχουμε σήμερα μέσα σε 12 με 13 μήνες. Έτσι, τους αξίζουν πάρα πολλά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και πραγματικά θα πρέπει να αισθανόμαστε όλοι ευγνώμονες απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους. Η ΕΜΑ λέει ότι για την τέταρτη δόση ακόμα δεν έχουμε κατασταλάξει. Δεν υπάρχει παγιωμένη άποψη ακόμη και όλα αυτά συζητούνται και θα συζητούνται για το κόμμα. Για εσάς, του υγειονομικούς. Ακόμη δεν έχουμε κατασταλάξει. Ούτε για εμάς έχουν κατασταλάξει ότι θα πρέπει να την κάνουμε. Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες απόψεις, οι οποίες πραγματικά δεν μπορεί να καταλήξουμε στο ποια είναι η σωστή, αν θα γίνει, πότε θα γίνει. Πόσο θα καλύπτει, αν τελικά το boost αυτό θα είναι ευεργετικό. Υπάρχουν μελέτες που προκύπτουν από το Ισραήλ ότι δεν βοηθάει η τέταρτη δόση παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει με το επίπεδο νοσοκομείου. Γι' αυτό και το σταμάτησαν και εκεί, Χάρη. Γι' αυτό και το σταμάτησαν και εκεί. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι το φθινόπωρο θα έχουμε κάτι καινούριο ώστε να πάνε όλοι στην τέταρτη δόση με το καινούριο εμβόλιο. Πιθανότατα ναι. Γιατί θα έχει μεσολαβήσει και όλο αυτό το διάστημα θα έχουμε πλέον ελέγξει τους πιθανούς ορότυπους και τις παραλλαγές του κορονοϊού, έτσι ώστε θα ενσωματωθούν η δική μου σκέψη σε ένα νέο εμβόλιο, το οποίο ενδεχομένως θα έχει μέσα και τον ιό της γρήπης και θα είναι ένα πολύ δύναμο εμβόλιο. Βέβαια, κύριε Κλητσιώτη, που μου κάνει εντύπωση και δεν ξέρω βέβαια πώς θα γίνει το φθινόπωρο, δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο πρέπει να είναι υποχρεωτικό να κάνω εμβόλιο για να σώσω τη ζωή μου. Δηλαδή να λέει το κράτος σε υποχρεώνω για να πάει να σώσει τη ζωή σου. Σε υποχρεώνω να βάλει ζώνη ασφαλείας για να μην σηκωτωθείς που θα ανοίξει ο αερόσακος. Δεν υπάρχει λίγο παραλογισμός ή είναι η δική μου ιδέα. Όχι κύριε Χατζημανουήλ, κάποια πράγματα είναι επιβεβλημένα. Και θα πάμε εδώ σε εμάς, στο νοσοκομείο μας. Είναι και πολύ σωστά έπραξε το Υπουργείο που υποχρέωσε τους υγειονομικούς να εμβολιαστούν. Μπορεί να γίνουμε από κάποιους αντιπαθείς. Μπορεί να γίνουμε από κάποιους. Σου μιλάω από εδώ και πέρα. Μέχρι τώρα καλώς έγιναν αυτά. Από εδώ και πέρα πλέον. Μέχρι το αυτονόητο τώρα, δηλαδή πρέπει τώρα να μας υποχρεώνουν. Μέχρι τώρα και μόνο στους υγειονομικούς. Αν όμως από τον Μάιο που πλέον υπήρχε πρόσβαση όλων στο εμβόλιο γινόταν υποχρεωτικό για όλο τον ενήλικο πληθυσμό, ενδεχομένως αυτό το τελευταίο κύμα να μην ήταν όπως ήταν. Να μην είχαμε εμένα ακόμη και σήμερα που άλλη. Μιλάμε 50 νεκρούς. Γιατί μιλάμε και από κλιμάκωση. Και ξεχνάμε ότι έχουμε 22.000 κρούσματα και 50 νεκρούς. Η απορία μου είναι πια. Ακόμα. Μετά από 2 χρόνια εμπειρία όλων, ο πολίτης δεν έχει εκπαιδευτεί τι πρέπει να κάνει πλέον. Ο ίδιος. Μα το θέμα δεν είναι αν έχει εκπαιδευτεί ή όχι. Το θέμα είναι ότι οποτεδήποτε δημιουργήθηκε το οτιδήποτε, υπάρχει πάντα μία μερίδα πληθυσμού. Να σας θυμίσω. Οι αγανακτισμένοι το 12. Οι τέτοιοι του όχι το 15. Το 18 δεν θυμάμαι και εγώ τι ήταν. Είναι οι ίδιοι. Μην φανταστείτε ότι αλλάζουν. Οι ίδιοι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στον κύριο Δρόσο, στον κύριο Δρόσο Τσαβλή, τον οποίο τον καλησπερίζουμε. Να πούμε ότι είναι συνάδελφός σας, πνευμονολόγος, διδάκτορος στην ιατρική σχολή. Και είστε από τους γιατρούς που ιδιώτης βρέθηκε στο κρατικό στην πρώτη γραμμή στη δύσκολη στιγμή, έτσι. Ήμουν στην πρώτη φουρνιά που λέμε των ιδιωτών γιατρών για τα δημόσια νοσοκομεία το Νοέμβριο και βρέθηκα στο Ιπποκράτη Θεσσαλονίκη σε μια κλινική COVID, η οποία είχε μια δύναμη 50 κλινών. Ήταν γεμάτη και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και για τους συναδέλφους οι οποίοι δουλεύανε μέσα, τους συναδέλφους του ΕΣΥ εννοώ, και για εμάς που μπήκαμε τους ιδιώτες και για τους ασθενείς κυρίως. Και εσείς μάλιστα ήσασταν από τους γιατρούς που ξέρατε τι εστί COVID, διότι το καλοκαίρι που σας είχατε δεν είχατε και γεύση. Ακόμα δεν έχετε. Ακόμη δεν έχει έρθει. Ένα χρόνο και 3 μήνες μετά δεν έχω γεύση και όσπαση. Ανήκω σε αυτό το long post-COVID σύνδρομο και ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να αποκτήσω πάλι τη γεύση και την όσπαση μου. Θεωρώ ότι ίσως είναι μια μόνιμη αναπηρία. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχει αλλάξει η ζωή μου μετά από αυτό. Ξέρετε, το να μην μυρίζει και να μην είναι γέμισε. Είναι μια μορφή. Εσείς όταν είχατε. Όταν είχατε κολλήσει COVID δεν υπήρχε ακόμα το εμβόλιο, έτσι, ήταν από τους πρώτους ασθενείς. Όχι, όχι. Κόλλησα τα φώτα του 2021, δεν είχαν εμβολιαστεί ακόμα οι υγειονομικοί,
ούτε καν οι προνοιακές δομές. Μάλιστα. Πολύ νωρίς. Ήσασταν λοιπόν από τους άτυχους. Δύο χρόνια μετά, ποια είναι η δική σας αποτίμηση, κύριε Τσαβλή? Δύο χρόνια μετά θεωρώ ότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξη όσο ακούω ότι η πανδημία τελειώνει. Θα σας πω αυτό, θα σας πω ότι είμαι αισιόδοξη αν το Νοέμβριο είμαστε στην κατάσταση που είμαστε τώρα. Αν δηλαδή το Νοέμβριο που θα μπαίνει ο χειμώνας δυνατά, έχουμε τα κρούσματα που έχουμε τώρα, τις νοσηλείες και τις δεδομένες, θα σας πω ναι, τελείωσε η πανδημία. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι. Είμαι συγκρατημένος, αν θέλετε. Η πανδημία έφερε πάρα πολύ δυστυχία στην Ελλάδα, έφερε πάρα πολύ θάνατο, έφερε οικονομική καταστροφή. Είναι μια λέλαπα η οποία πέρασε και την οποία καλό θα είναι να την αφήσουμε πίσω μας όσο πιο γρήγορα μπορούμε και να βρούμε πάλι τον κλιματισμό μας. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι βγήκαμε αλόβητοι με αυτή την ιστορία. Όλοι χάσαμε κάποιο φίλο, κάποιο συγγενή, κάποιο γνωστό, κάποιοι νοσήσαμε. Δοκιμαστήκαμε όλοι. Δεν είχε ούτε χρώμα, ούτε θρησκεία, ούτε φίλο αυτή η πανδημία, ούτε οικονομική κατάσταση. Προσέβαλε τους πάντες. Νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει κάποια πιθανή συμφωνία, ούτε από το πάνελ των εκλεκτών συναδέλφων, ούτε από τους συναδέλφους. Ενώ οι συνάδελφοί σας είναι όλοι συγκρατημένοι, βέβαια, όπως και εσείς. Κανένας δεν πετάει τη σκούφια του να πει τέλος, καλό, όλα καλά, πάμε παρακάτω. Και νομίζω ότι είναι το ορθό. Και βέβαια για το τέταρτο εμβόλιο λέγαμε τώρα, ότι και εδώ είναι μια κατάσταση ακόμα συγκρατημένη. Ναι, για το τέταρτο εμβόλιο υπάρχουν πληροφορίες ότι έρχεται, ότι ήδη εμβολιάζονται ενώ συγκεκριμένοι ασθενείς. Όμως δεν ξέρω αν θα μπει άμεσα στους υγειονομικούς. Ακούγεται κάτι ότι θα αρχίσουν από τον επόμενο μήνα τα εμβόλια στους υγειονομικούς. Αλλά ακόμα το Υπουργείο, από ό,τι μαθαίνω, είναι συγκρατημένο. Περιμένει να δει την πορεία της πανδημίας για να πάρει τελικές αποφάσεις. Εσείς επιστρέφετε τώρα ή είστε ακόμα επιστρατευμένος? Πότε τελειώνει η επιστράτευση? Όχι, όχι. Όχι, έχει τελειώσει η επιστράτευση. Μου κράτησε ένα μήνα ακριβώς. Δηλαδή τα Χριστούγεννα τα είχαμε στο σπίτι, δεν ήμουν μέσα. Το δεύτερο κύμα επιστρατεύσεων κλείθηκαν άλλοι συνάδελφοι. Α, μάλιστα. Έγινε rotation, δηλαδή. Πήραν άλλου. Πριν το εμβόλιο, όχι. Δώσατε δηλαδή την μάχη σας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον συνάδελφό σας? Είστε και σε Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θυμίζω ότι... Μόλις τελειώσατε. Ήταν μια μαραθώνια συνεδρίες από τις 4 το απόγευμα και μόλις... Ένα 8ωρο, κάνετε το 8ωρο σας δηλαδή, λοιπόν. Είναι μια μέση... Να πούμε ότι είστε Δημοτικό Σύμβουλο, ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, πρώτος σε σταυρούς με την παράδειξη του κύριου Ζέρβα, ο κύριος Δρόσος Τσαβλής. Τα έχουμε νομίζω πει και σε άλλη κουβέντα. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε σε αυτοδιοικητικές αυτές, σε αυτοδιοικητικό πάνελ. Σήμερα θέλαμε τα ιατρικά σας φώτα, μια και ήσασταν από αυτούς που μπήκατε από την πρώτη μέρα στα βαθιά νερά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Όχι, θέλω να σας καλημερίσω, να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση. Να ευχηθώ στους αγαπητούς συναδέλφους καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Ο γιατρός δεν σταματάει ούτε πριν ούτε μετά, ούτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να προσφέρει στον πάσχο μας συνάνθρωπο τις υπηρεσίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά, γιατρέ. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δρόσο Τσαβλή. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό για να επιστρέψουμε στον κύκλο εδώ με την κυρία Κατερίνα Πετράκη. Γιατί θα ξεκινήσω με την κυρία Πετράκη. Να πάρω τον διαφορετικό σφίγμα, γιατί πολλά είπαμε για τους γιατρούς. Πρέπει να δούμε τι έγινε και σε εσάς, στο δικό σας το μετερίζει, τον κύριο Βαγγέλη Καμπορίδη, τον κύριο Χάρη Τριανταφυλλίδη και τον διοικητή, τον κύριο Ντίνο Κλητσιό, τον οποίο έχουμε και εκκρεμότητες. Θα δούμε άλλες, αλλά θα τα κλείσουμε στο τέλος για το τι γίνεται με τα δημαρχιακά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος, μια τέτοια κουβέντα πάντα έχει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και λέμε ένα θέμα που όλοι το ζήσαμε δύο χρόνια, όμως από το δικό του μετερίζει ο καθένας, με τις δικές του στεναχώριες, τις δικές του πίκρες, τις δικές του απώλειες, γιατί όλοι επισημάνε και τις απώλειες, έτσι. Είχαμε απώλειες ανθρώπων, αρρώστιες σοβαρές, προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά, ψυχολογικά. Εδώ οι παριστάμενοι που έχω ωράρια που τους έχασα, διότι δεν τους βλέπαμε εβδομάδες. Ψάχναμε τον Κλητσιό και δεν τον βρίσκαμε, διότι κάποιες ώρες έπρεπε να μπορεί να βρίσκεται και εκτός γραφείου. Ο Χάρης ο Τριανταφυλλίδης με τις ατελείωτες εφημερίες, όπως και ο Βαγγέλης ο Καμπορίδης, και πάω στην Κατερίνα την Πετράκη, διότι συνήθως οι πιο αφανείς, αυτοί οι οποίοι δεν είναι από και της Λεζάντας, δεν είναι, όχι το άλλο είναι της Λεζάντας προς το, δεν είναι.
Αλλά επειδή βλέπω σε όλα τα μεγάλα κανάλια, βγαίνουν οι μεγαλογιατροί, βγήκαν κάποιοι, κάναν καριέρα χτίζοντας το όνομά τους πάνω στο ότι ή πιστεύω ή δεν πιστεύω το εμβόλιο, αλλά τελικά το κάνανε το εμβόλιο για τον εαυτό τους, αλλά λέγανε τους άλλους να μην το κάνετε. Και γίναν οι παγκοσμίως άγνωστοι γνωστοί, χτίζοντας καριέρα, και θα έχουν αύριο να κάνουν και διαλέξεις, να λένε και ανοησίες πολλοί συνωμοσιολόγοι. Θέλω να πω, ήταν μια σκοτεινή περίοδος στην ιατρική και για σας ήταν μια περίοδος από τις πιο δύσκολες, φαντάζομαι. Πόσα χρόνια είστε στο νοσοκομείο? 33. Υπήρχε πιο δύσκολη διετία στη ζωή σας? Δεν νομίζω να υπήρχε πιο δύσκολη διετία. Ήταν συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Σας είπα και προηγουμένως ότι φοβηθήκαμε όλοι στην αρχή. Φοβηθήκαμε και κυρίως φοβηθήκαμε το άγνωστο. Δεν καταλαβαίναμε τι ήταν αυτό. Βλέπαμε να μπαίνουν άνθρωποι, χάσαμε τους συναδέλφους μας ξαφνικά δίπλα μας, από τη μια στιγμή στην άλλη. Βλέπαμε να έρχονται άνθρωποι περπατώντας και να μην φεύγουν. Μαύρησε η καρδιά μας. Πραγματικά μαύρησε η καρδιά μας. Οι συνθήκες νοσηλείας επίσης ήταν πάρα πολύ άσχημες. Πάρα πολύ άσχημες. Ατελείωτη μοναξιά. Ο άρρωστος τι θέλει? Τον άνθρωπό του δίπλα του. Μια κουβέντα, λίγο να. Ναι, δυστυχώς. Το ότι δεν υπήρξε ο συνοδός, δεν υπήρχε επισκεπτήριο για αυτούς τους ανθρώπους ήταν τραγικό. Οι συνθήκες ήταν τραγικές. Αντιλαμβάνεστε, η στολή των νοσηλευτών σε αυτά τα περιστατικά, η στολή του αστροναύτη να μην έχει επαφή, δηλαδή δεν βλέπει ούτε καν τα μάτια. Και δεν σας γνώριζαν καν, γιατί μετά όταν τους λέγατε εσύ είχα ασθενή, δεν σε γνώριζε κανένας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια τρομερή αποξένωση σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, αφανείς ήρωες δεν είμαστε. Όλοι έχουν αναγνωρίσει πρώτον ότι περίθαλψη χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς εργαζόμενους και βοηθητικό δεν υπάρχει. Αφανείς το είπαμε με την έννοια ότι εγώ δεν είδα σε κανένα μεγάλο κανάλι να φωνάζουν κάποια νοσηλεύτρια να πει κάτι κτλ. Βγήκαν όλα αυτά τα νούμερα να λένε τις συνωμοσιολογίες τους και να γεμίζουν τον χρόνο των καναλιών λέγοντας τρέλες. Να διακόψω, κοιτάξτε, και συγγνώμη για αυτό. Είχε ιδιαίτερο συμβολισμό ότι το πρώτο εμβόλιο έγινε στην προϊσταμένη νοσηλεύτρια του Ευαγγελισμού. Σωστό. Και αυτό το επέλεξε ο Πρωθυπουργός μας. Αυτό είναι σωστό, Χάρη μου. Απλά έχω λέω ότι στα μεγάλα κανάλια τι πουλήσανε? Οι αρνητές και αυτοί που κάναν θεωρία του σύμπαντος. Αυτό που υπήρχε και στα μεγάλα κανάλια καταρχήν ήταν το είδος του ιού και η πανδημία, όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι, γιατί αυτό ήταν το άγνωστο. Δηλαδή, θεωρώ και είναι και ακόμα και σήμερα. Ναι, ακριβώς. Ακούσαμε δηλαδή, τους γιατρούς εδώ που λένε... Δεν θα είχε νόημα πραγματικά να βγούμε, γιατί βγήκαμε. Είχαμε και εμείς και από το πρόσωπο της ΠΟΕΔΗΝ και εγώ και σε όλα τα κανάλια. Βέβαια, όταν συνέβησαν και τα τραγικά περιστατικά, βγήκαμε και σε όλα τα κεντρικά. Υπήρχε αυτή η προβολή. Με τις απώλειες δηλαδή που είχαμε. Στις απώλειες. Αλλά πραγματικά αυτό που έπρεπε να γίνει και να καταλάβει ο κόσμος είναι τα μέσα προφύλαξης πρώτα απ' όλα. Και μετά να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος ότι ποια είναι η ανάγκη του εμβολιασμού. Γιατί δυστυχώς και το συγκεκριμένο εμβόλιο έπεσε σε μια διαδικασία όπου ήταν πλέον το να γάγαν είτε σε πολιτικό ζήτημα είτε σε θρησκευτικό. Ναι. Έτσι, όπως ήταν παλιότερα οι ταυτότητες, θυμάστε με το Λάβαρο της Αγίας Λάβρας κτλ. Έχει άλλη βαρύτητα όταν ο υγειονομικός δεν εμβολιάζεται, διότι ο απλός πολίτης τι λέει? Για να μην το κάνει ο Χάρης που είναι πνευμονολόγος, κάτι παραπάνω ξέρει. Για να μην το κάνει ο Καμπουρίδης που είναι νευροχειρουργός, κάτι ξέρει. Αυτό όμως θα σας πω ότι είναι άδικο. Εγκυμονεί κινδύνους το κάτι ξέρει αυτό. Αυτό είναι άδικο. Έπεσε όλη η κουβέντα πάνω στους υγειονομικούς, σε εμάς, που είχαμε ένα ποσοστό της τάξης πάνω από 9% που πήγαμε οι πρώτοι και εμβολιαστήκαμε. Τον πρώτο μήνα, την πρώτη μέρα. Το Γενάρη. Που πήγαμε και εμβολιαστήκαμε. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Και όλοι μας είχαμε τις αμφιβολίες μας ως ένα καινούργιο εμβόλιο, ως ένα καινούργιο φάρμακο. Δεν θα λέμε χαζά, ούτε θα λέμε ψέματα μεταξύ μας. Αμφιβολίες είχαμε όλοι. Φόβος ήταν όμως, από μέσα σας. Ναι, ήταν όμως το μόνο όπλο. Και έχω πει πολλές φορές εγώ ότι ό,τι και να μου έδιναν, ακόμη και προφυλακτική εκτός εμβολίου, θα το έπαιρνα. Ό,τι και να μου έδιναν. Πραγματικά, ό,τι και να μου έδινε η επιστήμη, δεν μπορώ να υπηρετώ αυτή την επιστήμη που υπηρετώ 33 χρόνια την αμφισβητήσω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλά ήταν άδικο ότι έπεσε στο 3%, στο 5% που είναι σήμερα, τα μάτια όλων. Παντού. Σε όλες τις κοινωνίες. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι. Χίλιοι παπάδες είναι καλοί, βγαίνει ένα σάτυρος, με το σάτυρο ασχολούνται. Όπως και σε ένα πόλεμο δεν πιάνουν όλοι όπλο, κάποιοι λακίζουν. Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε. Ακριβώς. Κάποιοι λακίζουν. Και τώρα και στην Ουκρανία υπάρχουν σίγουρα κάποιοι οι οποίοι είναι με τον άμαχο πληθυσμό και δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Δυστυχώς έτσι είναι κατά. Αυτό είναι. Δεν έπρεπε όμως να πέσει το βάρος εκεί. Και επίσης θεωρώ ότι η κυβέρνηση στο κομμάτι του εμβολιασμού δυστυχώς δεν έδειξε σωστά αντανακλαστικά. Έπρεπε το Μάιο, αν και άργησε και κακώς ήταν και Μάιος, που υπήρχε πρόσβαση όλου του πληθυσμού στο εμβόλιο, θα έπρεπε να γίνει καθολικά υποχρεωτικό. Πλέον έμπαινε ζήτημα ζωής και θανάτου. Μιλάμε για τη δημόσια υγεία.
Το ότι σήμερα συνεχίζουμε να έχουμε ακόμη 50 νεκρούς, σήμερα που μιλάμε για αποκλιμάκωση. Μεγάλο έτσι, νούμερο. Τεράστιο. Τεράστιο είναι 50. Είναι μισό αεροπλάνο της γραμμής Καβάλα Αθήνα. Ακριβώς. Τεράστιο. Πόσο καιρό θα υπήρχε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν υπήρχε πανδημία, αν έπεφτε ένα λεωφορείο με 50 νεκρούς? Μια εβδομάδα αυτό θα λέγαμε. Παραπάνω. Και παραπάνω. Συνεχίζουμε και 50, και τους λέμε και λίγους. Και ακούμε 50 και όχι 100, που ήταν την πιο προηγούμενη εβδομάδα. Και αντιτάξει. Δηλαδή, έχουμε μια κατάσταση σε ένα σημείο που έχουμε ανοσία στο θάνατο όλοι. Σε ένα ποσοστό. Όλοι. 22.000 κρούσματα. Όταν τα κρούσματα είναι γύρω στις 20.000, με μαθηματική ακρίβεια θα έχουμε και νεκρούς. Θυμάσαι όταν είχαμε τον πρώτο νεκρό στον πύργο. Πέθανε ο πρώτος από COVID και έγινε στην Ελλάδα ένας χαμός. Το μάθαμε όλοι ποιος ήταν ο πρώτος νεκρός και ένας το περίφημο ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Ναι, στους Αγίους Τόπους το λεωφορείο. Και σήμερα 50 νεκροί και πάλι. Υπήρχε δηλαδή μια αγκύλωση στο κομμάτι της κυβέρνησης, ενώ από την αρχή ήρθε το εμβόλιο. Στήθηκαν τα εμβολιαστικά κέντρα από το τίποτα, έτσι. Να πούμε πάλι και εδώ ότι τα νοσοκομεία ήταν αυτά που στήσαν τα εμβολιαστικά κέντρα και ο δημόσιος τομέας της υγείας. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Μην το ξεχνάμε. Γιατί ακούσαμε και για σύμπραξη κάτι το οποίο δεν έγινε. Και ότι έγινε, αφορούμε να πούμε πολύ καλή δουλειά στα εμβολιαστικά, διότι ναι, υπήρχε πολύ μεράκι, πολύ οργάνωση. Εδώ στην Καβάλα πάνω ο Γιάννης, ο Καρατζιώτης, ο οποίος μέχρι να βγει σε σύνταξη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πήρε έτσι, προσωπικά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Ελευθερούπολη που έγινε μια καταπληκτική δουλειά από τους ανθρώπους εκεί και οφείλω να ομολογήσω ότι η όλη τους βοήθησε η διαρρύθμιση. Κάναν ίσως το πιο τέλειο στην περιοχή εμβολιαστικό. Στη Θάσο δεν έχω νόμι, δεν πήγα. Αλλά μου είπαν ότι και στη Θάσο ήταν εξαιρετικό. Γιατί είπαμε πολλά στραβά, να λέμε και τα αποτελέσματα. Φανταστείτε. Τίποτα από όλα αυτά, συγγνώμη λίγο Καταρίνα, να πω και αυτό, δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε η αντίστοιχη μέρημνα για μηχανοργάνωση. Να θυμίσω ότι ήμασταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που βγάλαμε ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Έτσι, η πρώτη. Αυτό λοιπόν που έπρεπε να γίνει. Και δεν είχαμε και εμβόλια. Γιατί δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ψάχναμε σαν τη Ζιμπάμπουε και την Ουγκάντα καμιά λιγμένη δόση από τα τέτοια, από τα άστρα. Τα κινέζικα. Και προμηθεύσαμε από τις δικές μας δόσεις. Καλά, τα κινέζικα έφτασε ο Ερντογάν, έκανε 5 δόσεις. Γιατί στην αρχή δεν έκανε τα mRNA και ο Ερντογάν ήταν εμβολιασμένος με 5 δόσεις. Έκανε τουρκοφάξ. Προφανώς όχι, δεν το πιάνανε τα τέτοια. Αυτά τα που λέει ο Βαγγέλης ο Καμπορίδης, τα κινέζικα. Και ο δικός μας, ο πρώην Υπουργός Άμυνας πήγε να κάνει το σπούτνικ. Είχε κάνει μετά το τουρκοφάξ. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας δημόσια με φωτογραφία. Δεν θυμάστε. Πότε είχε κάνει. Πήγε να κάνει το σπούτνικ. Εντάξτε, υπήρχε, θεωρώ κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος, όλοι αυτοί που άρθρωναν αντίθετες απόψεις, είτε δεν υπάρχει ο ιός, είτε είναι μια γρυπούλα. Αυτοί πρώτοι τα κάνανε τα εμβόλια. Ναι, αυτοί τρέξαν πρώτοι και. Συμφωνώ, μια γρυπούλα. Όλο αυτό ήταν συνειδητά, γινόταν συνειδητά είτε για οικονομικούς λόγους είτε για μια απλή προβολή. Εγώ νομίζω ότι ούτε καν οι ίδιοι πίστευαν αυτά που έλεγα. Απλά αποκτούσαν μια πρόσβαση στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης και είχαν προβολή. Ήτανε ο Χάρης εδώ μια μέρα είχε μια θυελώδη αντιπαράθεση με τον Βόβολη. Ήταν μια θυελώδη αντιπαράθεση που στην ουσία ο Βόβολης πήγε να πει τον Χάρη Τριανταφυλλίδη. Ότι εγώ είμαι γιατρός επιστήμονας, εσύ δεν είσαι γιατρός επιστήμονας, ότι δεν υπάρχει COVID, ότι δηλαδή. Εντάξει τώρα. Ο οποίος νόσησε χάσαμε, και είδε το φως του αληθινού. Χάσαμε το μέτρο, έτσι. Όχι, λέω. Και που φτάσαμε. Νόσησε και κινδύνεψε. Και είδε το φως του αληθινού και βγήκε και δήλωσε άλλα μετά. Ναι, όμως υπάρχουν, ήθελα να το πω και αυτό, και τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι στο σύστημα. Τώρα εμείς εδώ στο πάνελ δεν είμαστε αρμόδιοι να το. Όχι, εγώ θα το πω. Συγγνώμη, θα το πω. Δεν, ήτανε δεν ξέρω τι νοσά θέλει να πει κάτι, αλλά αυτό τώρα είναι ένα θέμα. Αυτός ο Βόβολης, ο οποίος αφού πήρε πόσο κόσμο στο λαιμό του, νόσησε, είδε το φως στο αληθινό. Ο Τράγκας δεν πήρε. Είδε το φως στο αληθινό. Ο συνάδελφός μου δεν πήρε κόσμο. Όμως, να σας πω κάτι, ο συγκεκριμένος κύριος ήταν επιστήμονας, υποτίθεται. Βέβαια, να έτσι, πούμε όμως άλλος, εδώ μετά από αυτή την αντιπαράθεση που είχα εγώ με τον συγκεκριμένο συνάδελφο. Η οποία ήταν σφοδρή. Τέσσερις μέρες μετά του αφαιρέθηκε η άδεια σκέψη. Είχατε σφοδρή αντιπαράθεση. Ναι, πραγματικά σφοδρή. Και ήταν σφοδρή με την έννοια δηλαδή, ότι. Αυτή τη στιγμή και σήμερα που μιλάμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βγαίνει μία ανάρτηση από ένα ειδησιογραφικό site και από κάτω μπαίνει επωνύμως και σχολιάζει ο καθένας. Ό,τι να είναι. Και ένας. Βγήκατε σοφότεροι, κύριε Πετράκη, από όλα αυτά. Δεν έχει ελέγξει. Κοιτάξτε, πέρα από το σοφότεροι. Και μιλάω για εσάς, επειδή εκπροσωπείτε ένα πολύ μεγάλο κλάδο. Υπάρχει μια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εκπροσωπείτε ένα τεράστιο κλάδο. Σήμερα που μιλάμε, έτσι, παρόλο που υποτίθεται στην αρχή η κυβέρνηση, η οποία
δυστυχώς αληθορίζει πολύ προς τον ιδιωτικό τομέα και στην ιδιωτικοποίηση. Τώρα δεν θα μιλήσουμε πολιτικά σήμερα. Όχι, δεν είναι πολιτικό. Ναι, πολιτικό δεν είναι καθόλου πολιτικό. Το συνδικαλιστικό είναι στο DNA της Κατερίνας Πετράκη. Ό,τι και να πούμε, εδώ πρέπει να γίνει εξέταση, Ευαγγέλη, DNA. Αύριο θα την κάνετε το DNA και θα γίνει εξέταση. Παρόλα αυτά, να πω το εξή. Σήμερα που μιλάμε, δύο χρόνια μετά. Έτσι, μίλησε ο κύριος διοικητής και επικεντρώθηκε περισσότερο στο κομμάτι των ανεμβολίες των συναδέλφων νοσηλευτών, οι οποίοι απουσιάζουν. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πραγματικά υπάρχει μια τάση φυγής προς συνταξιοδότηση από το νοσοκομείο των υπαλλήλων, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας στελεχώθηκε στο μεγάλο του μέρος τη δεκαετία του 80 και όλοι αυτοί έχουν όριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και αποχωρούν. Σήμερα όμως που μιλάμε. Όλοι οι γιατροί φυγομάχησαν όμως, γιατί τους έδωσε παράταση το κράτος και αντί να εκμεταλλευτούν την παράταση. Για τους λοιπούς εργαζόμενους. Όχι, ναι. Είπε, ελάτε να κρατήσουμε τους γιατρούς ακόμα με την παράταση, μην βγείτε σύνταξη, και όλοι βγήκανε. Δεν ήρθαν να δώσουν τη μάχη. Τι είπες πριν για την Ουκρανία, κοιτάξτε, ότι κάποιοι πολεμάνε και κάποιοι δεν πολεμάνε. Σε αυτό το κομμάτι, για κάποιον ο οποίος, γιατί οι περισσότεροι γιατροί φεύγουν στα 67 τους. Στα 67 τους είναι ήδη ομάδα υψηλού κινδύνου. Νομίζω ότι λίγο φοβήθηκαν παραπάνω, για τη ζωή τους. Εντάξει. Είναι 67. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για 67 χρόνια άνθρωπος να γυρίσει να κάνει μια εφημερία 24 ώρες. Γιατί και οι συνθήκες εφημερίας των γιατρών. Μα εδώ δεν ήρθαν ιδιώτες στην Καβάλα. Οι συνθήκες εφημερίας των γιατρών είναι απάνθρωπες. Τώρα δηλαδή μιλάμε για 24 ώρες εφημερίας είναι 8 την άλλη μέρα. Εντάξει. Δεν μπορεί τώρα να μιλήσει 67 χρόνια. Ναι, 67 χρόνια άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει για 65. Θέλω να συμπληρώσω ότι σήμερα που μιλάμε, το εναπομείνον προσωπικό του νοσοκομείου στην νοσηλευτική υπηρεσία του οφείλεται μετά από δύο χρόνια υπηρεσίας 16.500 ημέρες ανάπαυσης. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει πραγματικά να δει, εφόσον κατάλαβε και είδε το φως το αληθινό η κυβέρνηση, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας πλέον είναι μονόδρομος, ό,τι είδους παρεμβάσεις και να κάνει μέσα προς τον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορεί. Και στο επόμενο δύσκολο που θα αντιμετωπίσουμε, πάλι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι μπροστά. Πρέπει λοιπόν πρώτα να το στελεχώσει. Και μετά να κατεβάσει το νομοσχέδιο, όποιο νομοσχέδιο με την όποια πολιτική νομίζει αυτό. Αλλά πρώτα πρέπει να το στελεχώσει. Βαγγέλη Καμπορίδη, πόσο σοφότερο βγήκαμε, το λέω διότι εδώ είστε και ουσιαστικά πιο έμπειρος. Είχατε ασκήσει καθήκοντα διοικητή νοσοκομείου και παλαιότερα, διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας. Αυτός ο επιτελικός ο ρόλος το να συντονίσεις όλα αυτά μαζί με την διοίκηση του νοσοκομείου δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και βέβαια και η ευθύνη η οποία υπήρχε για οτιδήποτε συνέβαινε. Και φαντάζομαι ότι κάθε μέρα, κάθε υπογραφή που έμπαινε για κάθε θάνατο, ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός. Ότι κάθε μέρα βλέπατε και ανθρώπους που χάναμε, έτσι. Βέβαια. Πριν ξεκινήσει ο Βαγγέλης, θα πω εγώ την άποψή μου σε αυτό και θέλω να την πω, ότι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που ήταν ο κύριος Καμπορίδης Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας. Θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλος ο ρόλος του για να αντιμετωπίσουμε, ειδικά το δεύτερο κύμα, εκεί με τα 170. Όταν τότε το λαϊκό που στην Αθήνα ήταν κάθε μέρα στα κεραμίδια, μέχρι 90 ανέπτυξε κλίνες. Το λαϊκό νοσοκομείο με 1.200 οργανικές κλίνες. Έτσι. Και εμείς με τις 400 οργανικές κλίνες αναπτύξαμε 170 κλίνες κόδου. Πολύ καλά κάνετε το επισημάνετε. Οφείλω πραγματικά να το πω. Το είχαμε πει και άλλες φορές ότι τίποτα δεν θα είχε γυλήσει έτσι αν δεν ήταν διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας ο Βαγγέλης Καμπορίδης. Εγώ θέλω να πω ότι όντως. Πάνω δεν θα είναι το ερώτημα θα πάτε για το όνομα, γιατί το ερώτημα θα πάει στον Δήμαρχο. Γιατί μόνο αυτά εδώ που λέγονται. Θα πάει για τη Δήμαρχο. Αν δεν πάω για Δήμαρχο. Θα πάει για τη Δήμαρχο. Σε διαβεβαιώ. Μπορώ να πω όμως ότι όντως τα πράγματα ήταν δύσκολα. Το έχω πει και άλλες φορές. Πραγματικά κινητοποιήσαμε ό,τι προσωπικό υπήρχε. Δεν φτιάχνεις ξαφνικά 170 κρεβάτια για ασθενείς COVID και ταυτόχρονα να μην κλείσεις ούτε μία κλινική. Λειτουργούσαν όλες οι κλινικές. Δεν είναι απλή ιστορία. Από την άλλη. Ταυτόχρονα να εξυπηρετείς και δύο όμορους νομούς. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο χάρη δύο όμορους, γιατί πραγματικά. Και είχαμε. Δράμα Ξάνθη και μεγάλο κομμάτι. Εγώ θυμάμαι. Και ο Ντίνος εδώ είναι. Βρεθήκαμε ένα μεσημέρι, γιατί έπρεπε να παραλάβουμε στα ξαφνικά 24 αρρώστους από τη Δράμα. Δεν μας φτάνουν τα δικά μας. Τεράστιο νούμερο. Τεράστιο νούμερο. Τεράστιο νούμερο. Έπρεπε. Και όμως τους πήραμε. Τους ανοίξαμε αλυπτέρια, βρήκαμε κρεβάτι, τους πήραμε. Τα καταφέραμε, αλλά θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, τώρα η υγεία δεν έχει σύνορα και νομούς. Όταν είναι να σώσει ζωές και ανθρώπους. Τι θα πει, Δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή, εδώ όταν είμαστε. Όταν όμως αντιμετωπίζουν ως περιφερειακό νοσοκομείο, στο κομμάτι του να πάρει αρρώστους, πρέπει να σε αντιμετωπίζουν το ίδιο και ως περιφερειακό. Όταν είναι να πάρει είτε προσωπικό, είτε χρηματοδότηση, είτε οτιδήποτε.
Εντάξει, αυτά φαντάζομαι ο διοικητής θα έχει σημειωμένα και λέει ένα το κρατούμενο. Θα έρθει η ώρα του ταμείου. Δεν είναι τώρα ώρα. Είναι ώρα μάχης. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Οι Ευαγγέλιες αξιολογήθηκαν και αναλόγως και βεβαίως. Επισκέπτες και γι' αυτό και αξιολόγησαν την. Βεβαίως και κυρία Κάκα, δεν ήρθε πρόσφατα. Και λάβαμε ιδιαίτερα ψηλή βαθμολογία. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η πανδημία πραγματικά μας έφερε όχι στα όρια. Ξεπεράσαμε οποιοδήποτε όριο. Δηλαδή, καταλάβαν οι πάντες πια ότι αυτό το σύστημα υγείας έτσι όπως είναι σχεδιασμένο έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Δηλαδή, χρειάζεται ουσιαστικά ένας σχεδιασμός από το μηδέν. Και θέλει αποφάσεις γενναίες με πολιτικό κόστος. Όχι απλώς γενναίες, εξαιρετικά γενναίες, αλλά αν θέλουμε να πάει παρακάτω, δηλαδή, πολλές φορές το έχω πει δημόσια, θα το πω άλλη μία φορά, το να λέμε ότι θα ενισχύσουμε το σύστημα υγείας, το θεωρώ γελίο. Το σύστημα υγείας όπως είναι σχεδιασμένο αυτή τη στιγμή και είναι σχεδιασμένο εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν ενισχύεται. Είναι ανορθολογικά ανεπτυγμένο και αυτό που θέλει είναι μια ουσιαστική και ορθολογική σχεδίαση από την αρχή, από το μηδέν. Από το μηδέν. Ισχύει αυτό που λένε ότι δεν είμαστε καθόλου ευαισθητοί και λόγω των χρημάτων, δηλαδή. Όχι. Ότι. Σαφώς ισχύει. Ένας, μιλούσα με κάποιον και μου λέει τώρα εσείς επειδή είστε χωριό. Τράμα, Ξάφη, Κομωτινή, Καβάλα, είστε, μου λέει, επαρχία. Εδώ λέει στην Αθήνα είναι αλλιώς για έναν Αθηναίο. Τι εννοούσε ότι είναι αλλιώς για τον Αθηναίο που είναι στο κρατικό και ότι είναι αλλιώς για τον δημόσιο που είναι στην Καβάλα. Ποια είναι η διαφορά, δεν καταλαβαίνω. Θα σου εξηγήσω. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, φίλε Γιάννη, ο γιατρός που μπαίνει στο ΕΣΥ είναι δεδομένο ότι θα ανοίξει και παράνομα ένα ιδιωτικό ιατρείο έξω. Αυτό. Στην Καβάλα δεν μπορώ εγώ να παρανοίξω ιατρείο, με ξέρουν οι πάντες. Δεν μου έκαναν μετάφραση, απλά μου εξήγησαν ότι αυτά που ισχύουν για την περιφέρεια δεν ισχύουν για την Αθήνα. Σαφώς. Στην Αθήνα λέει δεν θα βάλουν ποτέ στο ΕΣΥ το οικονομικό, διότι δεν τους απασχολεί. Μα καλά, δηλαδή δεν τους στάνουν τους γιατρούς για να ζήσουν. Μα αυτό σου εκεί δεν τους απασχολεί το οικονομικό. Όχι. Σαφέστατα όχι. Δεν τους απασχολεί και σου εξηγώ γιατί μάλιστα. Δεν τους απασχολεί. Διότι παρανόμως όλοι κάνουν ιδιωτικό επάγγελμα. Δεν τίθεται θέμα. Εγώ τα έχω θέσει και στην κυρία Γκάκα. Δεν ήξερα να το πεις δημοσίως, αλλά από τη στιγμή που δημοσίως με καλύπτεις και λες αυτό το πράγμα, τώρα. Γιάννη, εγώ τα έθεσα και στην κυρία Γκάκα ευθέως, αν και τα ξέρει. Η κυρία Γκάκα δηλαδή δεν είναι γιατρός, δεν τα ξέρει. Τα ξέρει. Αυτό τη εξήγησε και εγώ. Στη σωτηρία με το Χάρη μαζί ήταν. Δεν μπορεί να προκυρήσουμε 800 θέσεις πανελληνίων γιατρών, να καλύπτονται οι 400 και αυτές οι 400 να είναι στην πραγματικότητα μεταθέσεις από άλλα νοσοκομεία. Αυτό καταντάει, τι να πω, δηλαδή. Ξέρετε, ο κόσμος τι δεν κατάλαβε, γιατί μυαλό. Ακούω πολλές φορές οι πολίτες. Αγοράζουν τα αεροπλάνα, αγοράζουν φρεγάτες και δεν κάνουν μεθ. Δεν κατάλαβαν ότι η μεθ. Δεν είναι η μεθ να στήσω μία, να βάλω ένα κρεβάτι και ένα τέτοιο. Χρειάζεται ανθρώπους, χρειάζεται νοσηλευτές, χρειάζεται γιατρούς. Δεν είναι πατάω μια κουμπί και βγαίνει μια χοντρή. Ο κόσμος δεν το κατάλαβε αυτό, κύριε Καμπουρίδη. Και κυρίως αυτό που δεν καταλαβαίνουν όλοι και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Είναι ότι χρειάζεται μια συνεχής, σταθερή ροή εκπαίδευσης. Αυτό κάνει μια μεθ αποτελεσματική. Δεν μπορώ εγώ αύριο να ανοίξω μια μεθ και να πω θα έχω τα ίδια αποτελέσματα φέρνοντας γιατρούς που δεν έχουν εμπειρία. Να σας πω κάτι, είναι δυνατόν εσείς να κάνετε την πρώτη εγχείρηση νευροχειρουργός και τώρα να είναι το ίδιο. Έτσι, αυτή η διαδρομή ζωής ισχύει σε όλους τους. Δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη, άλλο θέλω να πω. Δεν είναι μόνο για μένα, είναι και για αυτούς που αφήνω πίσω μου. Σαν διευθυντής πρέπει να φροντίσω να έχω συνέχεια, να έχω ανθρώπους στους οποίους εκπαιδεύω. Αυτό θέλει χρόνια, θέλει μάλιστα. Εκπαίδευση και πρέπει να τα λέμε αυτά. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Μάλιστα. Χάρη Στρανταφυλλίδης, πόσες ήταν οι ώρες πτήσης εφημερίας γιατί τις μετρήσαμε, γιατρέ? Γιατί είπε Κατερίνα 24 συν 8 πάει, έτσι. Για να το ξέρει και ο κόσμος τι σημαίνει το 24 και 8. Όταν κάποια στιγμή ήταν Νοέμβριος του 20, θυμάμαι ένα μεσημέρι ξαφνικά μου ζητήθηκε από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας να αναλάβω την τέταρτη μέθη, η οποία ξεκίνησε εκείνη τη στιγμή. Και πραγματικά μέσα σε 3 ώρες ήρθαν 24 ασθενείς με ασθενοφόρα, 2-2 από την Δράμα. Στήθηκε μέσα σε 3 ώρες μια κλινική στον πρώτο όροφο και ακολούθησε μια πορεία πολλών μηνών με μεταφορά μετά στον τρίτο όροφο, με προσωπικό μέχρι από τις γυναικολογικές κλινικές ειδικευόμενοι, να εφημερεύουν εκ περιτροπής συνάδελφοι και από άσχετες ειδικότητες, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, θα έλεγα, γιατί όλοι όσοι μπορούσαμε, μεταλαμπαδεύσαμε και γνώση και εμπειρία στους καινούργιους συνάδελφους για να τους κάνουμε να εξοικειωθούν όσο δυνατόν γρηγορότερα με το χώρο και με τους ασθενείς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση. Ζήσαμε πολύ δύσκολες στιγμές.
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φυσικά η κατάσταση τότε ήταν πολύ μα πολύ δύσκολη, πολύ ασθενής. Το άγνωστο με το οποίο αντιμετωπίζαμε την νόσο. Δεν είχαμε ούτε το εμβόλιο, ούτε ιδιαίτερα καλή γνώση, ούτε όπλα. Με συνέπεια να προσπαθούμε μέσα από τη διαδικασία αυτή και εμείς να μάθουμε. Νομίζω ότι ανταπεξήλθαμε αρκετά καλά, αλλά αυτό είχε και ένα μεγάλο κόστος. Ατελείωτες ώρες, θυμάμαι δηλαδή πολλές φορές ότι έβγαινα μέσα από τους θαλάμους ντυμένος με αυτή την άσπρη στολή τελείως, μουσκεμα με τα ρούχα από κάτω τα γαλάζια να στάζουν, πήγαινα να αλλάξω ένα μπάνιο και ξανά έμπαινα μέσα. Γίναγα στο σπίτι μετά από 9-10 ώρες συνεχόμενες και πραγματικά αυτό γινόταν καθημερινά. Τώρα, μετά από τόσο καιρό όταν το σκέφτομαι, γιατί αυτό σταμάτησε κάπου τον Ιούνιο πέρυσι, τον Ιούνιο που μας πέρασε του 2021, ήταν μια εμπειρία την οποία δεν θέλω να τη θυμάμαι. Βέβαια, αυτό δίδαξε πάρα πολλά και ήμουν από τους τυχερούς, είτε λόγω εμπειρίας, λόγω γνώσης, λόγω μεθ, που δεν νόσησα, παρά το γεγονός ότι βρέθηκα σε πολύ δύσκολη κατάσταση, με πολύ ασθενής, με πολύ μεγάλη οφορία, ατελείωτες ώρες, σε διασωληνώσεις, σε κεντρικές φλεβικές γραμμές. Παρ' όλα αυτά, είχα την τύχη να μην έρθω. Πάνω, δεν θέλετε να τα θυμάστε. Είναι μια εμπειρία την οποία λέτε πάμε μπροστά. Μου δίδαξε και πολλά πράγματα όμως αυτή. Και μέσα έχει από γίνει έρευνα τώρα που λέει ότι όμορφοι δεν κολλάμε. Ναι, μεταξύ όλων των πολλών έχει μια τέτοια. Δηλαδή ο Βαγγέλης, εγώ που κολλήσαμε, τι είμαστε, άσχημα από ό,τι είμαι. Δεν ξέρω εσείς. Ομάδα 0, ίσως και αυτό παίζει κάτι. Η ομάδα αίματος. Εγώ δεν έχω ομάδα 0. Εγώ και αν είχα πάρει το πήρα από τα πισώματα, καταλάβαμε ότι κόλλησε. Ναι. Άρα μπορώ να το ξαναπέρασε κιόλας. Δεν παρακολουθούσαμε ανατακτά χρονικά. Και κλείνει όλοι οι γιατροί στην κλινική, κάναμε rapid test, κάναμε ελέγχους self-test, έτσι ώστε να ξέρουμε τι γίνεται. Κλείνω με τον κύριο Κλειτσιώτη, ο οποίος άκουσε βέβαια όλα τα επιστημονικά εδώ του συναδέλφου σας, την πρώτη γραμμή, τη μάχη, δύσκολη μάχη, και μπορεί εσείς να μην μπαίνατε μέσα με τις στολές, όμως βλέπατε αυτά τα ωράρια και το τι γίνεται. Τα έμαθε όλα, παιδιά. Και μετά από 2 χρόνια, όλοι μας βγαίνουμε, και λέω όλοι μας, ακόμα και εμείς, οι απλοί πολίτες έξω, σοφότεροι, με την έννοια θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί στις κρίσεις, πιο επιεικείς. Γιατί πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε παραπάνω αυστηροί από ό,τι πρέπει ή επικρίνουμε καταστάσεις πολύ με μεγάλη ευκολία τώρα εδώ μέσα από το στούντιο και τη ζέστη μου. Θα πρέπει όλοι να είμαστε πιο εγκρατείς, νομίζω. Γιάννη, ήταν μια εμπειρία πραγματικά η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη και ειδικά για μένα, ο οποίος δεν είμαι γιατρός. Παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα ρωτώντας τους γιατρούς μας, ατελείωτες ώρες συσκέψεων με τον Βαγγέλη τον Καμπουρίδη, και μου δίνεται ευκαιρία και δημόσια να τον ευχαριστήσω, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ στο έργο μου. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να μεταφέρω είναι τη δυσκολία. Το είπε η κυρία Πετράκη, ότι η ασθένεια αυτή του κορονοϊού είναι μοναχική αρρώστια. Την περνάς μόνος. Και αυτό που αντιμετώπιζα είναι, λόγω των πολλών γνωριμιών στην πόλη και γενικά στην περιφερειακή ενότητα, συγγενείς ασθενών οι οποίοι με αγωνία με πέραν τηλέφωνο να ρωτήσουν για το πώς πάει ο ασθενής τους, και δυστυχώς πολλές φορές ήμουν αναγκασμένος να πω δυσάρεστα πράγματα. Πραγματικά αυτό ήταν πολύ επιβαρυντικό για μένα. Πραγματικά αυτό υπήρξαν στιγμές που χαθήκαν νέοι άνθρωποι, γιατί χαθήκαν και αρκετά νέα παιδιά, 50-40, και ήμουν αναγκασμένος να μεταφέρω στους συγγενείς δύσκολα πράγματα, ότι δεν πάει καλά ο ασθενής σας, ο ασθενής σας είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αντιμετωπίζεται με ένα, αλλά το μέλλον του είναι δυσίωνο, και έχω κλάψει κιόλας, γιατί έχω χάσει κι εγώ αρκετούς φίλους. Από αυτά τα 350 άτομα περίπου, Κατερίνα, που χάθηκαν στο νοσοκομείο μας, πολλά ήταν φίλοι, ήταν γνωστοί, οι οποίοι πραγματικά αυτό μου στήχησε ειλικρινά πάρα πολύ. Το να μεταφέρω κακά νέα στους συγγενείς τους. Αυτή η εμπειρία πραγματικά θα μου μείνει, με έχει στιγματίσει. 2 χρόνια στο νοσοκομείο, 2 χρόνια με πανδημία.
Ας ελπίσουμε να είναι τα τελευταία, η πιο έγκριτη λοιμοξιολόγη και πνευμονολόγη, και πιστεύω θα συνηγορήσουν εδώ και οι φίλοι μου. Και να σκεφτείτε, κύριε Κρυσκόπη, δεν πήγαμε στο κακό σενάριο. Σκεφτείτε να παθαίναμε αυτό που έπαθε η Βόρεια Ιταλία. Δηλαδή, εκεί που έγινε η βιβλική καταστροφή και γινόταν. Αυτές είναι οι εμπειρίες. Είμαστε τυχεροί σε εισαγωγικά τώρα. Αυτές ήταν οι εμπειρίες. Διαχείριση νεκρών, κανένα. Διαχείριση νεκρών. Εκεί έγινε διαχείριση νεκρών, καθαρά. Και όμως υπήρχαν και τα ευχάριστα. Πιο άτομα τα οποία βγαίναν από τη ΜΕΘ, είτε από τις απλές κλίνες COVID, οι οποίοι δέχτηκαν πραγματικά πάρα πολλά τηλέφωνα να ευχαριστήσουν εμένα και εγώ τους γιατρούς μας για την αντιμετώπιση τους στο νοσοκομείο μας. Πάνω, θα ήταν μια καλή ιδέα όταν θα κηρυχθεί οριστικά το τέλος βέβαια της πανδημίας, στον αύριο χώρο έξω, να γίνει μια γιορτή, να κληθούν και οι πολίτες. Ναι, κοιτάξτε, εδώ μια και το αναφέρατε. Και να γίνει μια, πώς θα το πω, πολίτες μαζί με, τους, κύριε Χατζημα, με το νοσοκομείο όλο. Μια και το είπατε, έχουμε ήδη συνοηθεί με τον Δήμαρχο Καβάλας να την κάνουμε αυτή τη γιορτούλα, όταν πραγματικά πούμε ότι σχεδόν τελειώσαμε. Γιατί αυτή τη στιγμή η πανδημία, το είπε και η κυρία Πετράκη, το είπαν και οι γιατροί μας, ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Το είπαν όλοι. Όλοι είναι επιφυλακτικοί, το βλέπετε. Έχουμε συνοηθεί με τον Δήμαρχο, τον Θόδωρο του Μουριάδη, να την κάνουμε αυτή τη γιορτούλα έξω στον προάγριο χώρο του νοσοκομείου. Και είπατε Δήμαρχο, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Στην τελευταία εκπομπή σας ρώτησα για το τι σκέφτεστε για τα δημοτικά και μου κάνετε μια πολύ ξεκάθαρη, νομίζω, δήλωση. Και μετά γίνανε διάφορες παρεμηνίες από μια άλλη δήλωση. Νομίζω ότι η αρχική σας δήλωση και το πλαίσιο το οποίο βάλατε είναι πολύ ξεκάθαρο και δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο γίνονται παρεξηγήσεις επί τούτου, κύριε Κλησιώτη. Κοιτάξτε, κύριε Χατζημανιόγλου, δεν έχουν γίνει παρεξηγήσεις πλην κάποιου συναδέλφου σας, γνωστού συναδέλφου σας. Όλα τα άλλα. Ήμουν σαφέστατος στη δήλωσή μου και την επαναλαμβάνω και τώρα. Ναι, το ενδιαφέρον μου για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι γνωστό. Με ενδιαφέρει ο δημαρχιακός στόχος, το λέω ευθέως. Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες και από τη στιγμή που το κόμμα μου με επιλέξει για αυτή τη θέση, ναι, είμαι παρόν. Αυτή ήταν η δήλωσή μου και προχθές. Δυστυχώς όμως κάποιος συνάδελφός σας. Έγιναν παρεμηνίες. Με ποια έννοια το λέω, ότι το να πει κάποιος εγώ κατέρχομαι υποψήφιος δήμαρχος, όπως έκανε ο Παπαδόπουλος, ας πούμε, στη Δράμα, ο οποίος έδωσε συνέντευξη τύπου και είπε επισήμως, ναι, εγώ το όνομά μου είναι αυτό και τα λοιπά, κατεβαίνω. Το οποίο σημαίνει ότι παραιτήσετε από το νοσοκομείο, ανακοινώνετε τα πρώτα ονόματα και μπαίνετε σε μια διαδικασία. Δεν ελέγχθη κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λέω ότι υπήρξε μια παρεξήγηση, η οποία έψαχνα να τη βρω τι συμβαίνει. Όλα καλά. Η δήλωσή μου συγκεκριμένα, πράγματα είπα και σε εσάς, κύριε Χατζή Μανουήλ. Ήδη ακριβώς δήλωσε, δεν αλλάζει. Στον συνάδελφο, στον κύριο Σπιτσέρη. Ναι. Η δήλωση είναι ξεκάθαρη και στον συνάδελφο τον Νίκο. Πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι. Ο κάθε ένας μας μπορεί να έχει την οποιαδήποτε φιλοδοξία να κάνει το επόμενο βήμα, να πάει κάπου αλλού. Το ότι ο κύριος Κλητσιώτης θέτει τον εαυτό του στο κόμμα, στην πολιτική του παράταξη, στη διάθεση για να του δώσει ή να μην του δώσει στήριξη, θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ ότι δεν έχει να κάνει με το νοσοκομείο. Ότι κάνουμε αντιπολίτευση στον κύριο Κλητσιώτη και άρα το νοσοκομείο δεν παρέχει τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει, νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνει. Καλά, αδικεί το νοσοκομείο, αδικεί τους γιατρούς μας, αδικεί τους νοσηλευτές μας, αδικεί όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Δεν μας ενδιαφέρουν. Όλοι έχουν μια πολιτική τοποθέτηση. Και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πετράκη, για την παρέμβαση. Κύριε Κλητσιώτη, κύριε Τρενταφυλλίδη, κύριε Καμπουρίδη, κύριε Πετράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι δώσαμε αυτόν τον σφιγμό. Αν μπορούμε σε 2 ώρες τώρα να δώσουμε ένα σφιγμό ιδιωτών, δεν είναι και τόσο εύκολο. Όμως από αυτά τα μικρά περιστατικά, όλοι καταλαβαίνουν αυτό το δύσκολο πάζλ. Ευχαριστώ τον Ηρακλή τον Διτόπουλο, τον καθηγητή, ο οποίος έδωσε το δικό του ρυθμό, όπως και τον Δρόσο τον Τσαβλή, και τον κύριο Λαζαρίδη, που αναφέρθηκε και εκτεταμένος μίλησε για την παρέμβαση, την οποία υπάρχει, την πολιτική τέλος πάντων, τον απολογισμό από την κυβέρνηση. Σας όμως, κύριε που μένετε μαζί μας, χρειάζεται ένα καλό ξημέρωμα.